ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Εδώ είμαστε για σας και μόνο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματικό κόνσεπτ. Σας έχουμε πει ότι όλη αυτή την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα θα κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Τα κορίτσια μας σήμερα θα δείξουν ένα κόνσεπτ σε κάποιο ορεινό μέρος, σε κάποιο βουνό και θα έχουν ντυθεί αναλόγως. Πάμε να υποδεχθούμε τους κριτές μας. Το σκουλαρίκι της έβαλες μικρό. Ναι, σήμερα είναι λίγο πιο φάσανα. Ωραίο. Το κατάλαβες εσύ. Βέβαια, όλα τα βλέπω. Έχει κάνει την πρώτη στρίβα. Καλησπέρα. Ναι, δεν γίνεται παραπάνω. Φοβήθηκε μετά. Κον. Από την Κωνσταντίνα. Από το Κόναν ο Βάρβαρο. Είναι η μεγάλη κόν ή μικρή κόν. Δεν ξέρω, μου την αφήσαν εδώ. Είναι η Queen Κον και η Κον σκέτο. Όχι, όχι. Γιατί, Queen Κον, Κον. Όχι, αυτή είναι η Queen. Ο Δόν Κον της. Έλα. Κρυώνεις, Δημήτρη. Λίγο ναι. Γιατί. Γιατί έχει κρύο εδώ μέσα. Μεγάλος άνθρωπος. Θα είναι το κόνσεπτ με τα κορίτσια. Θα τις συνοδεύσεις στο βουνό. Α, Παπαντρούπου. Ναι. Έλα, πάμε τώρα. Θα το πεις ότι πάμε στο βουνό. Εγώ είμαι σίγουρη. Το είπα, το είπα. Είμαι σίγουρη. Όποια του αρέσει θα την πάρει. Ναι. Και πού θα πάω. Θα βάλει μπουφάλι και θα πάτε στο βουνό. Ναι. Από αυτά τα κορίτσια εδώ. Όχι, απ' τα άλλα. Δεν το είχα σκεφτεί, καλέ. Ότι εγώ θα πάρω κορίτσια από εδώ και θα πάω στο βουνό. Μωρή, τι λέει. Δημήτρη! Δημήτρη! Σε ποιο βουνό? Ευτυχώς που χωρίσαμε. Σε ποιο βουνό? Από ό,τι μαθαίνω πάντως, πας και αγαπάς και άλλους παρουσιαστές. Μπα! Και πας και κλείνεις. Αυτό λέγεται προοικονομία, διότι δεν έχει γίνει ακόμα. Εγώ μαθαίνω ότι κάτι κάνεις. Πάλι βλέπεις προοπτικές, ε! Γιατί έχω κληρονομικό χάρισμα. Γιατί σήμερα είμαστε αύριο. Αύριο δεν είμαστε. Αύριο δεν είμαστε. Όχι, όχι. Δημήτρη μου, δεν μαθαίνει σωστά. Αγάπη μην αγώνεσαι. Εγώ έμαθα ότι κάνετε πρόβες γάμου με κάποιον. Εμείς οι μόνες πρόβες που θα κάνουμε σήμερα. Δεν ξέρει τίποτα. Κάτι κάνω. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Σε κάτι φίλες μου μαθαίνουν κάτι, λέω. Δεν υπήρχε λόγος να σας τα αναφέρω, δεν το κάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε.
στα κορίτσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά. Ζεστά σήμερα. Πολύ. Δεν έχετε παράπονο. Είδα η Κυριακή έφερε και γλυκά. Τα πήρανε. Α, θα εκτιμηθεί πάντως. Ποιος θα τα ξαναδώσει. Ποιος τα πήρε. Τούρτα φέραν χτες. Θα τα ξαναβάρει. 11 κορίτσια. Δεν μπορείτε να φάτε μία τούρτα. Όχι, εγώ μπορούσα. Δεν είχα χρόνο. Είναι δυνατόν. Κορίτσια μου, μπορείτε να καθίσετε φυσικά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το διαγωνιστικό μας μέρος με πρώτο κορίτσι για σήμερα, την Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη. Κωνσταντίνα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Κρυώνω. Πολύ ζεστά ντύθηκες και ωραία. Ναι. Πάω στο Μέτσοβο, βόλτα. Mm-hmm. Ο φίλος μου είναι για ένα σεμινάριο και με έχει αφήσει εκεί μόνη μου. Τι σεμινάριο? Ιατρικής. Α, έτοιμο το έχεις. Έχει πάει η μαμά μου γι' αυτό. Ναι. Και με έχει αφήσει μόνη μου και θα πάω μια βόλτα στα μαγαζιά, πιω καμιά σοκολάτα. Εκεί πέρα στα μαγαζιά τόσο κρύο έχει. Μέσα, δηλαδή, όχι. Δηλαδή περίμενα να μου πεις πάω στο υγειονοδρομικό. Βιτρίνες εδώ, Κωνσταντίνα μου, γιατί πολλά λεφτά φεύγουν για το παιχνίδι. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώ. Εντάξει, οικονομία. Ναι. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, φοράς και αυτά και πόσο φοράς από μέσα? Αυτό είναι γλυκάκι. Όχι, αυτό είναι τύπου... Αχ, πώς το λένε, ξέχασα. Ετόλ τύπου. Α, το έχεις από πίσω, ναι, τώρα ναι, το ναι. Είδα. Και αυτό είναι από μέσα όλο με... Αυτό είναι γυλακάκι, mm-hmm. Αυτό είναι ολόσωμη φόρμα και αυτό είναι κρωμάκι. Έχεις φτιάξει τίποτα εσύ? Όχι. Πρώτη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα σήμερα. Οκ. Okay. Κορίτσια, βαθμολογία. Αχ, μαράκι. Γενικά ξέρεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ σου. Νομίζω σήμερα είναι η πρώτη φορά που δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Μου φαίνονται λίγο ασυνδύαστα σε γενικό σύνολο. Δηλαδή, δεν μου ταιριάζουν πάρα πολύ όλα αυτά μαζί. Ενώ mm-hmm. είναι πολύ ωραία κομμάτια, το κάθε ένα ξεχωριστά, όλα μαζί μου φαίνονται ασυνδύαστα, εκτός από αυτά που έχει στα αυτιά με το μπουφάν, το πράσινο και τη τσάντα. Τα άλλα είναι, μου φαίνεται λίγο σήμερα μόνο. Δεν πειράζει καλέ. Τα χρώματα εννοείς. Ναι, ναι. Δεν Μαρία. Δεν πειράζει άσχημα. Τι γνώμη ναι, σου το λες? Ναι, χρωματικά δεν μου ταιριάζουν, ναι. Μάλιστα. Νίνα μου, τι λες? Εμένα η Κωνσταντίνα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το στυλ της. Σήμερα έβαλα 3 γιατί για βουνό, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το μπουφάν, δεν τρέλανω με το σωμόν, παρά ότι το πιάνω θέλω να κάνεις το έντονο με το σωμόν. Γι' αυτό λέτε. Ναι, λέω αυτό. Τι χρώμα είναι? Και... Το είναι ροζό, ναι. Ναι, ότι είναι στις παστέλα αποχρώσεις και το άλλο είναι έντονο. Και θα μ' άρεσε το ζιβάγκο, να μ' αρέσει που έχεις βάλει κόκκινο, και, δηλαδή που έχεις βάλει το ριγέ. Mm-hmm. Θα ήθελα κάτι πάλι το χρώμα να είναι αντίστοιχα έντονο με το πράσινο. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φτάκια, η τσάντα. Γενικά έχεις ένα ωραίο στυλ, αλλά μπορούσε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να το φτάσει. Θα ήθελα κάτι ακόμα. Ευχαριστώ. Τον πήχη μάλλον. Πάμε να δούμε το μεσόωρο. Τρία ακόμα δύο. Ευχαριστώ. Καλώς η Κωνσταντίνα. Γεια σας. Καλώς το κορίτσι που ήρθε από την Αυστρία. Δημήτρη μου. Από το Μέτσο από λίγο. Κωνσταντίνα μου. Τι κάνεις? Καλά. Καλά εσέ? Τι έχω να πω εγώ? Μπορώ να βλέπω και από μέσα ή θα είναι μόνο? Βεβαίως αυτό? Βεβαίως μπορείτε. Θα γίνει τώρα η αποκάλυψη. Μιλάμε για layering, όχι αστεία. Μιλάμε για layering. Λοιπόν, για Κωνσταντίνα μου, ένα από τα πράγματα που έχω προσέξει και σε μένα αλλά και σε πάρα πολύ κόσμο είναι ότι το χειρότερο παντελόνι για το βουνό είναι το τζιν.
Γιατί το τζιν κρυώνει πάρα πολύ. Φοράει από μέσα καλσόν. Καλά, προφανώς κάτι θα βάλει από μέσα. Μπορεί να φοράει. Τόσα ρούχα φοράει. Μπορεί να φοράει και σε θερμικό. Αλλά γενικότερα το τζιν δεν κρατάει καθόλου ζέστη. Το ξέρω, είναι πολύ κρύο. Είναι πάρα πολύ κρύο και παγώνει. Οπότε πρέπει να βάλει από μέσα καλσόν, ισοθερμικά κτλ. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν μου ταιριάζει αυτή η γούνα με αυτό το μπουφάν. Μ' αρέσει αυτό το μπλουζάκι που έχει βάλει από μέσα που έχει μια πλάκα. Απλά δεν είναι πολύ fashion όλο αυτό. Δηλαδή είναι μια τσάντα η οποία είναι λίγο σχολική, λίγο. Κάνεις λίγο κοριτσάκι σχολείου. Πιο πολύ από μια κοπέλα η οποία είναι στο My Style Rocks και μας προτείνει ένα ωραίο τρόπο να είμαστε στο βουνό. Δεν μου ταιριάζει από μέσα το λεοπαρδαλέ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχει βάλει στα στέκια σου. Και πολύ ωραία μπλούζα. Δεν μου αρέσει και η τσάντα. Εντάξει. Okay. Ναι. Αυτά για σήμερα. Καλά να περάσεις στο Μέτσοβο. Ευχαριστώ. Μέτσοβο, να έχεις ακουστά τυράκι. Βεβαίως, αυτό το ξέρω καλά. Δύο για σήμερα. Πικάντικο. Σαν το δύο. Πικάντικο το δύο σήμερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, αυτό που φοράς δεν είναι πρόταση. Είναι, έβαλα πολλά ρούχα και ήρθα. Το μπουφάν είναι πάρα πολύ ωραίο, το πράσινο. Για βγάλε αυτό το γουνάκι. Το μπουφάν αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το βρίσκω πάρα πολύ σύγχρονο. Και από σένα, επειδή ξέρεις τι γίνεται και στις πασαρέλες κλπ. Δεν ξέρεις. Δεν παρακολουθώ πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι και η δουλειά σου, άλλωστε. Όχι, αυτό συζητάγαμε πριν και με την κυρία Νίνα, που συζητάγαμε λίγο για τάσεις. Ναι. Γενικά, καλώς ή κακώς, δεν παρακολουθώ πολύ τις τάσεις. Είμαι πιο πολύ τι θα μου αρέσει οπτικά και τι θα θέλω να δημιουργήσω. Καλά κάνεις και δεν παρακολουθείς τις τάσεις όταν είσαι σε δημιουργική περίοδο, αλλά το να ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου είναι απαραίτητο. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό το μπουφάν συμβαίνει γύρω σου αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο και θα περίμενα από σένα να το προσεγγίσεις λίγο πιο σημερινά. Γιατί αυτό που έχεις κάνει είναι να κάνει μια εικόνα που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κοπέλα που δεν έχει το σωστό μπουφάν για να πάει στο βουνό που κάνει κρύο και βάζει και έρχεται έτσι σαν γκρεμίδι. Λοιπόν, φαντάσου να είσαι έξω στο κρύο και να θέλεις να πας στην τουαλέτα. Φαντάσου. Που θες συχνά με το δεν κρύο. Δεν θέλω να σας πω ότι έχω πάει άπειρες φορές στο βουνό. Ναι. Ότι έχω μείνει και έξω με πολύ κρύο και ντύνομαι έτσι και χειρότερα. Ναι. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Βρίσκεις λύση. Γιατί κάνεις snowboard, εσύ δεν κάνεις. Και snowboard και σκι. Και... αφού κάνεις snowboard και σκι, βγάζω. Κωνσταντίνα μου, έχει σίγουρα πάρα πολλά outfits τα οποία είναι... Ενάρθω με το ρούχο του που πάει στο snowboard. Όχι, αλλά υπάρχει. Όχι. Έχει μια μαγιά αυτό. Κοίταξε, πλέον... Αλλά εγώ με γούνα κυκλοφορώ, αλλά είπα να μην έρθω πάλι με γούνα. Γιατί δεν φοράς γούνα έτσι κι αλλιώς από μέσα και γουνάκι από πάνω. Αυτό είναι αμάνικο, δεν είναι δικό μου, κύριε Γουνάρη. Δεν έχει σημασία, ναι. Πάλι φοράς όμως μια γούνα και ένα γουνάκι από πάνω. Εντάξει, γιατί μου άρεσε το χρώμα. Και γούνινα αυτάκια. Θεωρώ ότι είναι ασυδίαστα αυτά τα πράγματα που φοράς. Και η εικόνα αυτή έχει μια ισορροπία μέσα σε όλα αυτά που είναι ασυδίαστα, αλλά δεν μου φαίνεται για πρόταση. Mm-hmm. Αυτά. Κακή δεν είσαι, αλλά δεν είναι και κάτι αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν είσαι για ένα. Εντάξει, πάρ' το δύο τώρα. Είσαι για δύο. Καλή όρεξη. Πέτοιμο. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η τζιν φόρμα. Και θεωρώ ότι δεν μου αρέσουν και τα τζιν που σουρώνουν, που δεν είναι στενά και τα βάζουν μέσα από μπότες και σουρώνουν. Δεν μου αρέσει. Νομίζω αυτό. Ότι θεωρώ ότι δεν κολακεύει, δεν είναι στενό. Σου είναι λίγο φαρδουλό. Το παρήγγυλα. Δεν ήξερα πώς είναι. Ναι. Δεν το έδωσε όταν το έβαλες. Και αφού πας και βράδυ στο βουνό, το είδα. Κοίτα να δεις, αφού πας και στο βουνό σημαίνει ότι έχεις outfit για βουνό. Να πω ότι δεν είχες και το φτιάξες, οκ. Okay. Αλλά έχεις outfit, φαίνεται και από τις μπότες σου άλλωστε. Εγώ αυτές τις μπότες τις λατρεύω. Γιατί από τότε που έχω δοκιμάσει, δεν έχω βάλει πιο ζεστό, δεν πιο μαλακό, καλύτερο πράγμα. Πιο άνετο παπούτσι, δεν βρέχεται στο χιόνι, δεν κρυώνεις, δεν. Αλλά αυτές οι μπότες είναι ωραίες με στενό. Με κολλάν. Εγώ να σου πω συγγνώμη, τις συχαίνονται. Το ξέρω ότι όλοι οι άντρες συχαίνονται. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όλοι. Αν δοκιμάσεις αυτή την μπότα, δεν υπάρχει αυτό το δεν πράγμα. Δεν θέλεις να βάλεις τίποτε άλλο στο βουνό. Είναι σαν να είσαι πόλητος. Σαν να είσαι στο τζάκι, τα πόδια σου μπροστά στο τζάκι σε μια φλοκάτη πάνω. Έτσι νιώθω. Δεν μπορείς να είσαι εξυπόλυτος στον τζάκι, στο φλοκάτι πάνω. Πρέπει να είσαι εξυπόλυτος. Όταν βγαίνει έξω, πάει στο χιόνι. Είναι ό,τι πιο άσχημο έχει βγει τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι αυτή η μπότα. Για το γυναικείο ποδαράκι που κρυώνει. Είναι ωραίο να το φοράς με κολάν. Όταν μου βάζεις αυτό το τζιν που το έχω σας μέσα, δεν είναι τόσο ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπουφάν, μ' αρέσει και η γούνα, δεν μ' αρέσει η ρηγιά η μπλούζα. Την τσάντα για να τη δω.
Τι, ένα σακίδιο πλάτη είναι. Όπως το πες. Όπως το πες. Ένα σακίδιο πλάτη. Εντάξει, κύριε Κουδουνάρ, τι να βάλω εκεί. Αντρικό κιόλα. Δεν είναι αντρικό. Αντρικό είναι, είναι μαύρο. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Εννέα ακόμα δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Χριστίνα Παπαδέλη. Εντάξει, το έστειλες το γράμμα χθες. Το έστειλα, ναι. Καλά έκανες. Ναι. Σήμερα. Λοιπόν, εγώ σήμερα είμαι Αράχοβα, μαζί με τις φίλες μου. Έχουμε νοικιάσει ένα πολύ ωραίο σπίτι. Τι ωραία. Ναι, και το μεσημέρι που κοιμούνται λίγο και ξεκουράζονται, αποφασίζω εγώ να βγω έξω, να πάω να ψωνίσω, να τους μαγειρέψω. Με τα παπλώματα. Που κάνει κρύο. Λάκα κάνω. Ναι, αυτά. Τι θα μαγειρέψεις? Έχω μια εντύπωση θα κάνω κατόπιν παπάτες στο φούρνο. Α, ωραία. Mm-hmm. Οπότε πάω στο σούπερ μάρκετ, εκεί πέρα. Ναι, πάω έτσι λίγο στην αγορά. Ναι. Mm-hmm. Okay. Αυτό. Δεν έχεις τσάντα? Έχω. Α, έχεις. Αλήθεια. Ναι, βέβαια, νάτι. Πού τι είναι? Α, φοράς και ζώνη. Ναι, βέβαια. Κάτσε να σε δουν οι συμπαίκτριες, πώς θα σε βαθμολογήσουνε. Πάμε να τη βαθμολογήσουν. Φωτεινή μου. Δυστυχώς είναι από τα λιγότερα αγαπημένα μου looks που έχεις κάνει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι κάπως το στοιχείο σου ένα τέτοιο look, γιατί είναι, μπορεί να γίνει πολύ πιο street. Που το έχεις αυτό. Αυτό που μου αρέσει και κρατάω είναι το παντελόνι με τη ζώνη και το μπλουζάκι μέσα που είναι σε παστέλα αποχρώσεις και είναι πολύ cute. Και ίσως σε συνδυασμό με το κασκόλ να θα ήταν ωραία να παίξεις με πανωφορία που ήταν πιο ανοιχτόχρωμα. Γιατί και σαν στυλ και τα πανωφορία και τα δύο είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Διαφορετικά με το μέσα το οποίο θα μπορούσε να πάει λίγο girly και street. Mm-hmm. Και το γάντι για μια τέτοια κρύα, άμα θέλω να το πάμε και τεχνικά, θα παγώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν έχει καλή επένδυση μέσα. Ναι. Και το παπούτσι δεν πάει. Το παπούτσι θα πήγαινε με το κασκόλ με ένα τελείως διαφορετικό look, πιστεύω. Αυτά. Και το απ' έξω είναι τζιν. Ναι. Είναι τζιν, άρα θα είναι και αυτό λίγο κρύο. Δηλαδή νιώθω ότι για εκεί που είσαι, σίγουρα θα παγώσεις. Άμα ναι. Το βλέπαμε και έτσι, ας πούμε. Αλλά είναι και όλα τα άλλα στοιχεία που σου λέω ότι δεν μου κολλάνε, γι' αυτό δύο. Εντάξει. Κυριακή μου, εμένα, σένα σ' άρεσε πολύ. Εμένα μου άρεσε το από μέσα, δεν μου άρεσε πολύ το πανοφόρι. Το ανοίγεις λίγο να το ξαναδώ το ναι. Από μέσα. Μου άρεσαν τα χρώματα που έχει συνδυάσει από μέσα, αλλά δεν μου αρέσει το πανοφόρι και το γουνάκι που έχει εδώ στο πλάι. Τι τσέπες. Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η ομορφιά του. Ναι, εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μου κολλάει με το υπόλοιπο σύνολο, βασικά. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε μέσο όρο. Σήμερα το Λέντε έχει χιόνια. 2,9. Ευχαριστώ. Είδατε ότι σήμερα έχουμε χιόνια από πίσω. Και κάθε μέρα είναι και κάτι άλλο. Και χθες είχαμε. Τώρα την πρώτη μέρα είχε ένα δέντρο με κάτι στολίδια. Ναι, τη τα κάλαντα τύπου. Μια χιονοθύελα, λίγο χιόνια που... Ναι,
Και τώρα είναι ήσυχο το χιόνι. Ρέμισε, έκοψε ο αέρα και το στρώνει. Εδώ δεν έχει καταλάβει ότι αλλάζουν και οι κούκλε. Αύριο δεν θέλω να σε τρομάξω. Θα ανοίξουμε το χιόνι και θα βγούμε. Αύριο, επειδή είμαστε στην υπερπαραγωγή, θα ήθελα να παρακαλέσω το ψεύτικο το χιόνι να βγούμε από μέσα, αν γίνεται. Πολύ ήθελα να το κάνω αυτό, δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλήθεια, δεν το λέω. Δεν θα είναι πολύ ωραίο. Και μία ώρα μετά να ξεσκονιστούμε. Έχω φέρει και τη ζακετούλα μου εγώ. Ξέρεις τι κάνει. Τη λήξη κούκλα μου. Μην μου κρυώσει. Κανονικά έτσι πρέπει να βγαίνει. Λίγο σήμερα. Τι να κάνω. Σου πάει. Ωραία είσαι. Ευχαριστώ Δημήτρη. Να με. Στέλιο μου. Χριστίνα. Ήσουνα στον καναπέ σου στην Αράχοβα και ένιωσες μία διαθεσία και πας στο νοσοκομείο. Α, καλά, εντάξει. Καταληκτικό. Λοιπόν, είσαι λοιπόν... Συγγνώμη, Βόλτα στην Αράχοβα, τι? Πάω να ψωνίσω και να τις μαγειρέψω. Α, όντως. Ναι. Νόμιζα απλά χάνατε, δεν κατάλαβα τον κανονικό σου κόνσεπτ. Όχι, αυτό ήταν. Οπότε, ό,τι βρήκες το βάλες. Μπορείτε, ό,τι πείτε και έτσι, ξέρω εγώ. Έτσι φαίνεται. Εντάξει. Για να σου βγάλει λίγο να δούμε τι φορά. Α, το έβαλε εδώ. Α, και εδώ. Τώρα που τα ρίχνει χειρό. Ήταν από χθες το βράδυ. Κατάλαβε και λέει: μια ζώνη, γιατί μου πέφτει αυτό. Την είχε από το βράδυ που διασκεδάζανε. Είναι μαλακιά αυτή η φόρμα. Τα μικρόφωνα θα πέφτουν. Άρα και στην άρα. Όχι, σου λέει: θα μου πούνε με μια φόρμα ήρθε. Ναι. Ενώ η Λεοπάρη ζώνη κάνει διαφορά. Το ανέβασε. Για βγάλε λίγο την κουβέρτα. Το τζιν. Α, και τον τζιν είναι κουβέρτα. Ποια κουβέρτα, το κασκόλ. Το κασκόλ. Τζιν είναι αυτό, σαν καστόρινο νομίζω ότι είναι εγώ. Τζιν είναι, τζιν. Με γούν είναι τσέπες. Για βγάλε και τις τσέπες. Τι είναι αυτό. Θα κρυώσει. Είναι με street scratch. Εδώ τι φοράς. Δεν καταλαβαίνω. Είναι με street scratch. Βγαίνουν οι τσέπες, γίνεται πιο ανοιξιάτικο. Βάζεις τις τσέπες, γίνεται πιο χειμωνιάτικο. Είναι πολύ ωραίο το από μέσα. Δεν βγάζω, αλλά θα κρυώσω. Δηλαδή, συγγνώμη, όλα αυτά τα είχε βάλει στη βαλίτσα και τα πήγε μαζί σου. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, κάτι κατάλαβα. Πες όταν έκανες ένα ωραίο πρωινό. Χριστίνα, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν ταιριάζουν. Ούτε τα παπούτσια ταιριάζουν. Ναι. Ούτε η φόρμα με τη ζώνη και το μοβ και τον τζιν και το κασκόλ. Και αυτό το μοβ δεν σου πάει. Δεν μου πάει το μοβ. Εντάξει. Δεν σου πάει. Για να το λέτε εσείς. Όχι, σίγουρα είναι. Εντάξει, εντάξει. Αντικειμενικά στο λέω, δηλαδή. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Κοίτα να δεις. Κατάλαβα τι πήγες να κάνεις, αλλά δεν πολύ πέτυχε, ναι. Η αλήθεια είναι. Δεν ταιριάζουν όλα αυτά μαζί. Το μοβ με το τζιν, οκ. Okay. Αλλά ροζ, ριγέ, λεοπάρ, καρό, μπλε, μοβ. Δηλαδή, ό,τι βρήκα το έβαλα είναι. Εντάξει. Πας να πάρεις μακαρόνια έτσι, δεν είναι ότι δεν πας. Κοτόπουλο με πατάτες με αυτά. Κοτόπουλο με πατάτες. Πάρ' και μακαρόνια, μωρέ. Δεν είναι πολύ ωραίο, Χριστίνα. Εντάξει. Ένα, ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Χριστίνα μου, νομίζω ότι την όλη εικόνα την καταστρέφει η ζώνη. Ναι. Τελευταία στιγμή μπήκε η ζώνη. Πραγματικά νομίζω την καταστρέφει η ζώνη, γιατί όλο άλλο θα ήταν μια εικόνα η οποία θα μπορούσε κάποιος βγαίνοντας γρήγορα να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει. Εγώ ναι. Συμφωνώ με αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μοβ φοράς. Πραγματικά. Τη σπάει δηλαδή. Μου αρέσει ως άιτε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραίο το μήκος του. Μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά. Το τζιν, το παλτό που φοράς από πάνω, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι γούνινες τσέπες. Μου αρέσει η λεπτομέρεια όμως που έχεις βάλει από πίσω, έχεις βάλει κονκάρδες. Εσύ το έχεις κάνει. Όχι, έτσι είναι. Α, έτσι ήτανε. Μπράβο στα παιδιά. Αλλά βάλανε και τις τσέπες. Μου το χαλάσανε. Ναι, συνηθισμένο είναι. Αυτό που θέλω να πω κι εγώ είναι ότι θα μπορούσες να πας έτσι για να πας σε ένα σούπερ μάρκετ προς Θεού, αλλά δεν είναι πρόταση για μας. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει. Μωρέ, σίγουρα δεν θα πας μέχρι το γιατρό. Όχι. Αυτή την εικόνα εμένα πάντα που βγάζει πιο πολύ. Έχεις βάλει και τα γατάκια για να μπορείς να παίρνεις εύκολα τα πράγματα στο μάρκετ, εσύ, αυτά που είναι τα πιο. Για να μην κρυώνω τα βάλω τα. Α, για να μην κρυώνει. Γιατί είναι παγωμένο το κοτόπουλο, ξέρεις. Και αν και αυτή την κούρσα θα το βάζω στο ψυγείο. Στο κοτόπουλο βάζεις και πορτοκαλί. Όχι. Όχι. Βάλε λίγο πορτοκαλάκι. Μισό. Θα βάλεις λεμόνι μπόλικο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν βάλεις μισό-μισό, δεν το καταλαβαίνεις. Καμία δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μέλι, αν δεν μ' αρέσει το κοτόπουλο με το μέλι. Ούτε το μέλι το καταλαβαίνεις. Ούτε το μέλι το καταλαβαίνεις. Μουστάρδα το γυμνάζει. Μουστάρδα. Μουστάρδα λεμόνι. Δεντρολίβανο. Και δεντρολίβανο.
Βάλε και λίγο πορτοκάλι, δε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ένα πορτοκάλι δεν μπορεί να βάλει. Μην επιμένεις, σου λέει τώρα δεν θα ένα... βάλει. Θέλει να κάνει το εφέ. Βάλε ένα πορτοκάλι. Πέντε κόμμα εννέα. Μετά από πάρα πολύ μεγάλο ψάξιμο, έρευνες μέσα στα πλατό, τα πρακτικά της Ιωάννας βρέθηκαν. Ο Χρήστος τα φέρνει, για να μην χαθούν πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγή. Μην τα ξαχάσεις, τις λέει. Υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Πρόσεχε τα, Ιωάννα μου. Σαν τα μάτια μου. Γιατί από εδώ και πέρα. Γιατί τη δεύτερη φορά θα πρέπει να χρήσουμε και αναπληρωματική. Ο απαπαπαπα. Ποτέ θα δεν το κλειδώνω πάνω μου, καλέ. Θα πάρω λουκέτο. Άνθρωποι είμαστε, όλοι πρέπει να έχουμε έναν αναπληρωματικό. Θα χρήσουμε μία. Λοιπόν, κράτα τα γερά, εντάξει. Συνεχίζουμε εμείς το διαγωνιστικό μας μέρος με το επόμενο κορίτσι που είναι η Κυριακή Τσανικίδη. Έφερα και τη μικρή κόν γιατί μου είπε ότι πεινάει. Α. Τι έχεις φέρει. Κάτι θα τις δώσουμε. Κυριακή πώς μου. Πώς τη λένε. Κόν. Κόν. Τι μας έφερες. Τι σας έφερα, μελομακάρονα. Α, πολύ ωραία. Τα κλασικά ή με επικάλυψη. Τα κλασικά. Ήθελες επικάλυψη, ε. Και εμένα με επικάλυψη μου αρέσουνε. Εντάξει, και αυτά πρόσδεκτα. Τα πας κάπου. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι στο εξωτικό του αγαπημένου μου, στα Καλάβρητα, και εκείνος πήγε... Υπάρχει αυτό. Όχι. Α, κρίμα. Ναι. Εκείνος πήγε να φέρει κάτι να φάμε. Και εγώ βγήκα μια βόλτα έξω, πήρα γλυκά, πήγα και ένα καφέ, αυτά. Ωραία. Αλλά βαριέσαι. Λίγο. Λες, εντάξει. Θα περάσει εντάξει, η ώρα. Ξέρεις, για να μέχρι να γυρίσει, λέω ας πάω μια βόλτα έξω, να πιω ένα καφέ, να του φέρω και τα γλυκά που του αρέσουν. Αυτά είναι πραγματικά, είναι άδειο το κουτί. Είναι πραγματικά. Α, θα μας τα δείξεις. Θα σας ή θα τα κρατάς. Θα τα φάτε κιόλας αν θέλετε. Να κεράσω. Να κεράσεις, ναι. Έτσι, γιατί βάλαμε και κορδελίτσα. Άστο, θα το ανοίξω εγώ. Μία ώρα τα κρατά. Ορίστε. Ούτε κάτι άλλο να ήταν. Μία ώρα να τα ανοίξουμε. Α, υπάρχουνε. Κορίτσια. Μα τόση ώρα δεν σας κερνάει. Και ξανάρχομαι εγώ εδώ. Και μετά για τους κριτές καλέ, μην τα φάτε όλα. Δεν μ' αρέσει το μελομακάρονα. Ναι, βρήκες κι άλλο. Με σοκολάτα δεν σ' αρέσουν. Λίγο ούτε περισσότερο. Ούτε μένα μ' αρέσουν, αλλά με σοκολάτα μ' αρέσουν. Ευτυχώς έχω καλές συνήθειες, Στέλια μου. Δεν μ' αρέσει το μελομακάρονα. Εμένα μ' αρέσουν, αλλά όχι με σοκολάτα. Δεν θέλω κλασικά. Αυτά είναι κλασικά. Α, εμένα μ' αρέσουν με σοκολάτα. Το Σοκράτη το ρώτησες για το σημερινό look. Η αλήθεια είναι ναι. Ότι με βοήθησε. Α, σε τι. Ναι, πήγαμε μαζί. Πήρατε τις μπότες. Όχι, τις μπότες σίγα. Γιατί αυτές τις μπότες δεν τις αγαπάνε τα αγόρια. Ενώ εμείς τα κορίτσια ναι. Τις λατρεύουμε. Α, εμένα μου αρέσουν. Σε τι σε βοήθησε, τι σου. Πήγαμε μαζί πρότεινε. Στο μαγαζί. Εκείνος μου σου πήρε κάτι. Εκείνος μου πρότεινε αυτό, το οποίο μου το έχει αγοράσει εκείνος. Πολύ ωραίο. Ναι. Ωραία πινελιά. Και σου ναι. Πάει και το χρώμα. Λίγο να σπάσει έτσι τη μονοτονία. Και φοράς τόσο ωραίο λευκό, το δείχνεις. Ναι. Φοράς και πουκαμισάκι από μέσα. Ναι, φοράω και κοτλέ. Πουκάμισο, ναι. Καλέ, σιγά σιγά θα σε ανακαλύπτω. Σε είδαν τα κορίτσια. Με βλέπουνε, με είδανε. Μα και εσύ γλυκανέτης λίγο. Και το Χρήστος το πήρε πάλι.
Πώς γίνεται τα γλυκά να καταλήγουν εκεί πέρα πάντα. Ο τερματικός να είναι εκεί. Έφερα τα γλυκά. Ο τερματικός είναι εδώ πάλι. Είναι εδώ, Χρήστο μου. Είναι εκεί. Λοιπόν, κορίτσια, βαθμολογία. Ιωάννα. Ωραίο. Φρεσκότατα τα μελομακάρονα, Κυριακή μου. Ήτανε, ωραία. Ναι, ναι, φανταστικά. Γιατί δεν έφαγα. Παρ' όλα αυτά δεν σε κλίκανα. Δύο μούφαλες πάλι. Δεν επηρεάζομαι εγώ, Κυριακή, από αυτά. Θύμα. Μα τυχαία της δόθηκε το βιβλίο, νομίζεις. Μπράβο που σου πήρε αυτό το... Ναι. Φουλάρι, κασκόλ, αλλά είναι ανοιξιάτικο φθινοπορεινό, δεν έχει χειμερινό. Φθινοπορεινό είναι. Τώρα έχουμε χειμερινό. Στα βουνά πάμε. Φθινοπορεινό, χειμερινό. Τα ίδια λέμε. Ναι, δεν είναι ανοιξιάτικο πάλι. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, αγαπητή μου, τι τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Τσάντα δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ναι. Μην την ξαναβάλεις. Επίσης, αυτές οι μπότες που έχεις επιλέξει να φορέσεις, θέλω να σου πω ότι με τα χιόνια, μουσκεμα το πόδι σου. Δεν θα έχει χιόνια, αγαπητή μου. Τέλος πάντων, είναι εκτός μόδας. Εγώ σκέψω, δηλαδή, αυτές τις μπότες τις φορούσα στο γυμνάσιο. Εγώ τις φοράω ακόμα. Ναι, δεν φοριούνται τώρα. Είναι παλιακές και εδώ θα ξέρεις, θα έπρεπε να βάλεις κάτι άλλο, κατά την άποψή μου. Κοίταξε, χρωματικά έχεις κάνει ωραία προσπάθεια, είναι ωραία η τόνη που έχεις επιλέξει, αλλά με χαλάει πάρα πολύ το φουλάρι αυτό, το κασκόλ που έχεις βάλει. Απέτυχε. Τα παπούτσια και η τσάντα. Την ελιά της Είναι, δηλαδή θα έπρεπε να μην υπήρχαν, να έχεις επιλέξει κάτι άλλο. Okay. Αυτό. Μόνο η παλέτα σου, η χρωματική μου αρέσει. Ωραία. Αυτό. Και είσαι όμορφη φυσικά όπως πάντα. Ευχαριστώ. Αυτά. Καλά να περάσεις. Κωνσταντίνα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει σήμερα, γιατί έχεις επιλέξει μια πολύ ωραία χρώματα που σου ταιριάζουν και στην επιδερμίδα σου. Και, λοιπόν, εγώ αν κάτι που θα άλλαζα θα ήταν η τσάντα και ίσως αν το μπλουζάκι αυτό θα ήταν ζιβάγκο. Άσπρο. Αλλά δεν σε βρίσκω κακή σήμερα. Δηλαδή, οι μπότες αυτές, okay, σε μένα δεν ταιριάζουν, ούτε μου αρέσουν. Αλλά όταν το βλέπω στους άλλους, μου αρέσουν. Γούστα είναι αυτά. Ναι. Όχι, σήμερα πιστεύω ήσουν καλύτερη από χθες. Δηλαδή, το χθεσινό δεν μου άρεσε, αλλά σήμερα είναι ωραίο. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 2,4. Thank you. Κρύο σήμερα πολύ. Κρύο σήμερα πολύ. Εμείς φάγαμε μελομακάρονο και ζεσταθήκαμε. Στις βαθμολογίες εννοώ. Ο συνήθως. Το συνηθίσαμε. Σας άρεσαν. Τα μελομακάρονα χωρίς σοκολάτα. Κλείσαμε. Με σοκολάτα. Όχι. Και όχι. Η με παράδοση... σοκολάτα είναι στην Αγγλία. Όχι εδώ. Τι λέει για αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων. Τι λέει. Να μην έρχεστε μάδια χέρια. Μπράβο, βρε Κωνσταντίνα. Λοιπόν, πέτη μου. Λοιπόν, Κυριακή μου, αυτή την τζάντα στον Γκιάδα από πίσω σου, όπως είναι, κάνει μια παπ και καλά κι εγώ δεν τρελαίνομαι να σας πω την αλήθεια. Δεν έβρισκα κάτι άλλο. Δηλαδή, καλύτερα να έπαιρνες μια μεγάλη κλασική. Ναι. Που είναι η τσάντα σου, ας πούμε, και δεν είναι. Αυτό το πράγμα που μου έφερες εκεί, το πω, δεν τα μπορώ αυτά τα μικρά τα σαφιλάκια καθόλου. Για βγάλε λίγο το μπουφάν να δούμε το outfit. Να σου πω κάτι, ωραία είσαι σήμερα. Μ' αρέσει που έχεις επιλέξει αυτά τα χρώματα, σου πάνε πολύ. Να φοράς τέτοια χρώματα, γιατί σε απαλύνουνε λίγο το πρόσωπό σου, επειδή είσαι λίγο άγρια και ξέρεις, έχεις αυτό το μελαχρινό, το λίγο πιο επιθετικό σε εισαγωγικά. Αυτά τα χρώματα σε σοφτάρουν και είναι πάρα πολύ ωραία. Σου πάνε τα γίνα, τα μπες, τα εκρού, τα ζαχαρή. Λοιπόν, φοράς ένα ωραίο κολλητό παντελόνι. Δεν σε κολακεύει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι με το σουφλάτ παπούτσι. Θέλει λίγο κάνα μποτάκι να σου δώσει λίγο ύψος. Παρ' όλα αυτά όμως το βουνό τώρα καλά έκανες και το έβαλες αυτό το παπουτσάκι το ζεστό. Μ' αρέσει το πουλόβερ και φοράς και ένα πουκάμισο από μέσα. Ναι.
Και το κασκόλ, ο Σοκράτης τι σου πένα, ο Σοκράτης σου πένα βάλει το κασκόλ. Καλά, ο Σοκράτης θέλει να βάλω τζιν. Α, κλασικά άντρες. Πουλόβερ, φάνη. Όχι, 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 όχι. Θέλω να βάλω τζιν με μπότες υπασίας, νομίζω. Ναι, με μπότες υπασίας. Καλά το σκέφτηκε. Ωραία αλήθεια. Ωραία το πήγαινε ο Σοκράτης. Αλήθεια. Μ' αρέσει έτσι και σου πάει κιόλας. Θα χαρεί αν το και το μπουφάν μ' αρέσει, το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι η τσάντα. Ναι. Καφεδάκι εκεί. Τρία είναι σήμερα. Ευχαριστώ. Στέλιο μου. Λοιπόν, από κάτω ή από πάνω να ξεκινήσω. Από όπου θέλετε. Από την μπούκλα ή από τις... Καλά, η μπούκλα ήθελα να ήταν λίγο πιο σπαστή, αλήθεια. Η μπούκλα γενικώς δεν έπρεπε λίγο... να υπάρχει καν. Ναι, ναι. Ήθελα να είναι λίγο το ανάλαφρο. Θα σου πω, μήπως το είχες σπάσιμο. Πού είσαι, στην Αράχο, βες και εσύ. Όχι, καλά βρείτε. Μήπως είχες γάμο το προηγούμενο βράδυ και ξέμεινη μπούκλα. Μάλλον, ναι. Μάλλον, κάπως έτσι μου φαίνεται. Όχι, ήθελα να ήταν λίγο πιο ανάλαφρη, αλλά δεν έπεσε. Λοιπόν, άκου τώρα. Η μπούκλα δεν είναι ωραία, όπως ναι. Επίσης πιστεύω ότι είσαι και πολύ βαμμένη. Πιο... Είναι πολύ έντονο το μάτι σου, νομίζω. Yeah. Τελικά βγήκε έντονο. Είναι έντονο το μάτι σου, σκέψου το βλέπω από εδώ, για αυτή την εικόνα. Μισό λεπτάκι. Αυτές οι παντόφλες που αγαπάτε όλες οι γυναίκες, δεν αρέσουν σε κανέναν άντρα. Όποιον και να ρωτήσετε, δεν αρέσουν. Ναι. Δηλαδή καταστρέφετε τις σιλουέτες σας με αυτό. Και άμα κρυώνετε, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία αρβιλάκια που έχουν γούνα από μέσα κι αυτά και είναι πάρα πολύ ζεστά. Mm-hmm. Και μετά βάλετε και ζεστές κάλτσες, μάλινες και να μην κρυώνετε. Γι' αυτό το λες. Είχα κάτι παντόφλες παλιά, τέτοιες αστείες που ήταν Άγιος Βασίλης που μου είχαν κάνει δώρο. Εγώ τις έχω σε όλα τα χρώματα. Και πολύ μαλακά. Ναι. Τις έχω μαύρες, δεν μπλε, είναι γρή, ωραίες. Δεν ασημή. Είναι ωραίες. Έτσι δηλαδή, έλεγα και εγώ. Ροζ. Καταστρέφουν τη σιλουέτα. Να. Είναι σαν να βράζεις δύο πατάτες, δύο σακιά με πατάτες πάνω στα πόδια σου. Και εντάξει, είπαμε άνεση, αλλά είσαι και γυναίκες, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, ωραίο το παντελόνι, μ' αρέσει. Όμως, επειδή σε τονίζει λίγο περίεργα στην περιφέρεια, θα ήθελε μια υποστήριξη στο παπούτσι αυτό. Όχι τακούνι, γιατί είσαι στο βουνό και πρέπει να είσαι άνετη, αλλά ένα αρβιλάκι με λίγο σόλα ή με λίγο, ξέρεις, αυτούς τους 2-3 πόντους που έχουν τα αρβιλάκια σαν τακούνι, ας πούμε, θα ήταν πολύ πιο ωραία σιλουέτα. Τι χρώμα. Καφέ, μαύρο, μπορντό. Θα τέριαζε μαύρο με αυτό. Άμα, τώρα θα σου πω γιατί. Άμα φύγει αυτό το φουλάρι, το οποίο δεν είναι ωραίο, δεν ταιριάζει σαν υφή, το αγόρι σου το πήρε. Ναι. Έπρεπε να κρατήσουμε τη σιπασία, το φουλάρι δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, το φουλάρι αυτό δεν μ' αρέσει εμένα, σαν υφή δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα πράγματα που φοράς. Ωραία ιδέα του φουλαριού μέσα από τη ζώνη, που το έχουν κάνει και κάποια άλλα κορίτσια εδώ. Μ' αρέσει αυτό σαν λογική, αλλά θα ήθελα ένα άλλο φουλάρι λοιπόν. Ωραίος ο σκούφος, η τσάντα όχι, τον μπουφάν. Έχω δει και πιο ωραία τέτοια. Κακή δεν είσαι. Αρχίζω να μου κριτάγω σαν την Κωνσταντίνα. Κακή δεν είσαι. Αλλά... Τι να σου βάλω τώρα και σε. Γελάει. Έφερε μελομακάρονα. Έφερα μελομακάρονα. Α, όχι, τα μελομακάρονα δεν μετράνε, δεν μετράνε. Πλάκα κάνω. Γιατί όποιος έφερνε φαγητό εδώ, άμα βάζανε βαθμούς, φαντάζεσαι θα γινότανε. Καλά, ναι. Θα γίνει τριπλή. 2. Ευχαριστώ. Δημήτρη. Κυριακή μου. Κύριε Δημήτρη. Τι κάνεις, κόσμος. Καλά, είμαι εσείς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έτσι όπως προσπαθούμε να βρούμε ένα ωραίο ντύσιμο και να μας κάνετε προτάσεις για το πώς πηγαίνετε εδώ με τις φίλες σας για καφέ, ποτό, τσάι, clubbing, R&B party. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή το στυλ και τη γνώση για να πάει οπουδήποτε εδώ στην πόλη πρέπει να είναι αντίστοιχα και στο βουνό κάπως έτσι αλλά και στη θάλασσα που βλέπουμε επίσης αστιότητες το καλοκαίρι, όλα αυτά τα κορίτσια. Δεν είναι ότι είσαι άσχημα ντυμένη, απλά δεν έχει αυτό για μένα μία πρόταση. Δηλαδή φοράς ένα πολύ ωραίο pullover, ωραίος και ο σκούφος σου. Έχεις βάλει αυτό το σάλι με τη ζώνη από πάνω για να το κάνεις λίγο μόδα, αλλά δεν φτάνει αυτό εκεί. Ξέρεις, δεν λέει τίποτα, δεν είναι κάτι και δείχνει ότι δεν είναι και άνετο. Είναι σαν να θέλω να κάνω λίγο τη μοντέρνα χωρίς να το έχω.
Εμένα αυτή την εικόνα μου βγάζει. Είναι ωραίο το μπουφάν αυτό που φοράς, είναι ωραίο το pullover. Δεν είναι ότι είσαι άσχημη, αλλά δεν είναι πρόταση. Mm-hmm. Θα μπορείς να το κάνει ένα οποιοδήποτε κορίτσι, οποιαδήποτε στιγμή. Okay. Εμείς εδώ θέλουμε την πρότασή σου ως μια στυλάτη κοπέλα. Εντάξει. Αυτά. Τα μελομακαρόνα καταπληκτικά. Mm-hmm. Όχι με σοκολάτα. Mm-hmm. Ένα. Ευχαριστώ. Κυριακή μου, ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη. Έτσι πως άκουγα το τραγουδάκι και σε έβλεπα. Τέλειο. Είσαι σαν σκιουράκι, σαν το Chicken Day. Λατρεμένο να ξέρεις, ειδικά τα χριστουγεννιάτικα επεισόδια. Ναι. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Και ξέρεις το Chicken Day. Όχι. Ναι. Έλα, αποκλείεται. Ναι. Α, πάλι καλά. Δεν το ξέρω. Δεν το πρόλαβες. Δεν ξέρω, μπορεί. Τα καινούργια παιδικά δεν είναι τόσο ωραία όσο τα παλιά. Εγώ στρολφάκια θυμάμαι, έβλεπα πολύ. Υπήρχαν κι αυτά. Ναι. Εσύ? Εγώ. Πόσο φοράς? Κοίταξε, πάω στο Πύλιο. Έχει πάρα πολύ κρύο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι πήγαινα πάρα πολύ συχνά από τη Λάρισα με τους γονείς μου. Σε ποιο χωριουδάκι? Στη Μακρινίτσα. Mm. Και Πορταριά είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και το καλοκαίρι είναι πολύ. Ηλεκτριστήκαμε, το ένιωσε. Τα μαλλιά μου. Λοιπόν, ναι. Τι έχεις βάλει? Λαμπάκια από μέσα. Δεν ξέρω. Είναι μάλλον τα υφάσματα τώρα. Ναι. Και? Και πάω εκεί να φάω κόκορα κρασάτο με τους γονείς μου. Mm. Σου πες το γαντάκι σου. Ναι. Αυτά. Ωραία. Mm. Από μέσα τι φοράς? Φοράω. Mm. Δεν σε ξέρω πια. Παιδί μου, τι φοράς? Φορά μια ωραιότατη ζεστή. Ηλεκτρική κουβέντα είναι αυτή. Ζακέτα. Φοράω ένα σετ πλεκτό με λούρεξ, για να έχω λίγο και τη γυαλάδα μου, την τσαχπινιά μου. Ναι. Φοράω και αυτό στο καπέλο εδώ. Ναι, καπέλο. Έχω προσθέσει, ναι, το κορδέλα. Αξεσουάρ, ναι. Head έχω προσθέσει και αυτό εδώ. Ναι. Αυτά. Και πας να φας τα ταβερνούλα. Ναι. Ωραία. Από μακριά στη δίνω, γιατί φοβάμαι μην με πιάσει πάλι. Κορίτσια. Από κάποιες εκτιμήθηκε ο κόκορας, όπως από τη Χριστίνα. Κόκορας. Τι θα γίνει? Τι? Να μιλήσω. Τεντάρι. Ναι. Μπράβο, τέλεια. Σ' αρέσουν όλα? Όλα. Αχ, κορίτσι μου. Αυτό. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε τα διάρκεια. Νίνα μου, εσένα πάλι δεν σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' άρεσε. Μάλλον, η Ιωάννα μου αρέσει πάρα πολύ. Α, και μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ της γενικά. Καλά, εννοούμε το συγκεκριμένο outfit. Το συγκεκριμένο outfit δεν μ' άρεσε τόσο πολύ, γιατί δεν μ' αρέσει το λούρεξ από μέσα για φαγητό εκεί πέρα και δεν βρίσκω ότι αυτό ταιριάζει με τη ζώνη που είναι μπέζ και μετά τα άλλα που είναι στυλ καουμπόικο. Μάλλον, μ' αρέσει η γούνα και η ζακέτα. Και μετά δεν μ' αρέσουν τα μέσα, η ζώνη και το παπούτσι. Και δεν μ' αρέσει και αυτό που είναι άλλο στυλ τελείως. Γι' αυτό έβαλα το 2. Καλά. Sorry. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Κάτσουμε να σκάσουμε. Φωτεινή, τι λες? Ενώ
γενικά έχει μια ωραία αισθητική αυτό το look. Νιώθω ότι είναι δύο διαφορετικά looks. Mm-hmm. Δηλαδή το από μέσα μαζί με τη ζακέτα, με τις καμπόκες, μπότες. Όχι, δεν είναι καμπόκες. Όχι οι μπότες σου, όχι. Πάνω στη ζακέτα. Έχει καμπόκες, μπότες εδώ, πάνω στη ζακέτα. Α, ναι, χέρι. Τα σχέδια τα λες. Σχέδια. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, το μέσα σύνολο για μένα κάνει άλλο. Αυτό από ήθελα να κάνω. Δύο διαφορετικά σύνολα σε ένα. Στα μάτια σου μάλλον δεν. Τι εννοείς θέλεις να κάνεις, να, είναι, να φαίνεται ναι, δύο να κάνω, διαφορετικά. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να συνδυάζω διαφορετικής αισθητικής πράγματα. Ναι, και εμένα μου αρέσει αυτό. Τα οποία στα δικά μου μάτια, ας πούμε, να στέκουν και να είναι ωραία. Ξέρεις, γενικά, αισθητικά, ναι. Αυτό σου λέω, σαν αισθητική αυτό το look είναι πολύ ωραίο. Ναι. Αλλά από απόσταση, και αφού το κρίνουμε αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι σαν δύο διαφορετικά looks. Δηλαδή τα μέσα, τα ανοιχτόχρωμα, κάνουν ότι είναι από άλλο look, από τα αξεσουάρ, ναι. Τα παπούτσια, το jacket, όχι το jacket, τη γούνα, το κασκόλ, την τσάντα, όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Με το μέσα, δηλαδή χτυπάει αρκετά έντονα. Σαν αισθητική μου αρέσει και εμένα, αλλά είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά όχι με έναν τρόπο που δένει απαραίτητα ναι. Αυτό. Δηλαδή, θα ήθελε άλλα χρώματα μέσα, σίγουρα. Εντάξει. Θα μπορούσε πάλι να είναι παστέλ, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ψυχρά τα μέσα και τα έξω είναι πολύ ζεστά σαν τόνι, υπάρχει αυτή η αντίθεση αυτό. Και έχει και τα μαύρα. Αυτό μου άρεσε συγκεκριμένα αυτό που λες, αλλά αυτό. Και μετά τα μαύρα χτυπάνε εντελώς άκυρα, κατά μία έννοια. Δηλαδή, όσο πιο πολύ το κοιτάω, τόσο πιο πολύ μου χαλάει. Εντάξει. Αυτό. Πάμε να δούμε μέσο όρο. 3,4. Ευχαριστώ. Κάνετε. Κουρασμένη σε βλέπω από το βάρος της γούνας. Είναι λίγο βαριά. Φαίνεται. Ναι. Έως πολύ. Δημήτρη μου. Τι ώρα είναι εκεί? Εντάξει, εμείς ξεκινάμε το μεσημέρι. Πού πάτε, θα κάνετε ορειβασία? Δεν θα κάνουμε ορειβασία, όχι. Τι θα πάμε? Πάμε βόλτα, να πού? Φάμε και στο Πήλιο, στη Μακρινίτσα. Ναι. Να φάμε, να περπατήσουμε λίγο εκεί στα μαγαζάκια που έχει κάτι τουριστικά και τέτοια. Αγοράσετε χιλοπίτες. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και μέλι. Ναι. Ναι. Όλα αυτά τα ωραία, τα παραδοσιακά. Ωραία παπούτσια για γροάτιμα. Πολύ. Γιατί. Πολύ ωραία, γιατί μακρινίτσα. Επειδή η μακρινίτσα έχει και ανηφόρες και ξέρεις, ή ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις, είναι μια χαρά τέλειο αυτό. Για να κρατάει... 100 κιλά η γούνα. Για να... Καλά, δεν θα περπατήσουμε τώρα όλο το Πήλιο. Το μισό! Εκεί! Το μισό! Εκεί γύρω από την ταβέρνα και ένα στενάκι. Φανταστείτε, πέντε μαγαζιά έχει εκεί. Το μαργάριο τζίνησε ένα στενό από κάτω. Από το αυτοκίνητο εννοεί στην ταβέρνα. Λοιπόν, αφήνεις τίποτα στην γέφυρα να αρχίσει να φαίνεται λίγο, ναι. Γιατί ήρθε ένας όγκος και ένα κεφαλάκι. Λοιπόν, και τη τσάντα που κρατάει. Ένας όγκος που και με ένα κεφαλάκι. Να καταλάβω, αυτό εκεί η κουβερτούλα είναι κασκόλ. Ναι. Το χρειάζεσαι. Είναι, το χρειάζομαι, βέβαια, ναι. Το χρειάζομαι. Αν είναι η τσάντα γιατί. Είναι... Ναι, okay. Γιατί είναι ανοιχτά όλα γιατί εδώ. Είναι ανοιχτά όλα, ναι. Ναι. Ρίξε και τη γούνα εκεί επάνω. Ορίστε. Ωραία, βγάλε και τα παπούτσια. Βγάλε και αυτό από το κεφάλι. Βγάλε και αυτό. Βγάλε, είναι καταπληκτικό. Ανάσα να λέγεται αυτό. Άστε και αυτό εκεί. Πιάστε και μια μπριζόλα τώρα να φάμε, να έρθουμε λίγο να στανιάρουμε. Έτσι λοιπόν θα είσαι όταν θα μπει στο μαγαζί να πιείτε έναν καφέ, φαντάζομαι. Θα τα έχει βγάλει όλα αυτά. Λίγο να ηρεμήσει και να σιχάσει το κεφαλάκι μα. Θέλουν και ένα τραπέζι δίπλα για να χωράνε όλα αυτά, βέβαια. Λοιπόν, αυτό που φοράς... Έχει καρταρόμπα. Αυτά που φοράς χωρίς αυτά τα πέσια παπούτσια είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Οκ. Okay. Μην τα βάλεις τα γυαλιά, γιατί... Είναι πάρα πολύ ωραία τα γυαλιά, πρέπει βέβαια, να τα βέβαια, να τα δείξουμε. Για να βλέπεις και τις μπριζόλες που θα τρώτε. Όχι, ναι, μου πάνε πολύ αυτά τα γυαλιά. Σου πάνε να τα φοράς. Λοιπόν, τα γυαλιά είναι πάρα πολύ ωραία. Η ζώνη είναι πολύ ωραία. Αυτό που φοράς το συνολάκι, το εσωτερικό, που φαντάζομαι θα φοράς και από μέσα κάποιο καλσόν χοντρό για να μπορέσεις να αντέξεις το κρύο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που φοράς από πάνω επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πολύ. Και ζεστό. Και ζεστό και ωραίο. Και όλα τα έτσι, όλη η υπόλοιπη υπερπαραγωγή που έχεις κάνει είναι σαν μετακόμιση. Θυμίζει λίγο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω και τη γούνα και το τόσο είναι πολύ του πληρώνεις... αεροδρομίου που δεν θες να πληρώσεις υπέρβαρο και τα βάζεις όλα πάνω. Δύο βρε κορίτσι. Ευχαριστώ. Τουλάχιστον θα κρυώσω. Ιωάννη, έχει διαφορετικό τρόπο που λέει το ευχαριστώ. Πες ότι σου βάζει 4, πες το ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Τώρα δεν μπορεί να φτώρει. Δεν μπορεί τώρα να τώρα που βάλω εγώ θα το... Λοιπόν, Μπέτη μου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Πόσο το έχω ζηλέψει. Για φέρει το λίγο να το βάλω, κρυώνω. Αλήθεια. Είμαι και ξυπόλυτη εδώ και τα ποδαράκια μου κρυώσανε λιγάκι. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό όμως. Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Είναι τόσο και ωραίο. Και πάει και με τη φούστα ναι. σου, Μπέτη. Δεν πάει με τη φούστα μου, αλλά δεν πειράζει, Στέλιο μου, να σου πω κάτι. Α, τι έπαθες. Θα το στηρίξω. Εμένα μ' αρέσει. Με και τη φούστα αυτή είναι τέλειο. Ναι, αμέ. Όχι, με τη φούστα δεν είναι. Αλλά είναι πολύ να κάτσω λίγο να ζεσταθώ. Ευχαριστώ, κουμπαρούλα μου. Να τα πόσο πούμε ψηλό από είναι αυτό το παπούτσι. Είναι, αλλά όχι και πάρα πολύ ψηλό. Περπατήκε είναι, άνετα. Για απόγευμα είναι ναι. τέλειο. Για να δω. Μου το δίνετε. Τι? Όχι. Έλα, το εμένα μου πάει πιο πολύ. Μα εμένα μου πάει πιο πολύ. Μέσα δεν πάει με τη φούστα. Καλά, θα σου το δώσω μετά. Πόρτι. Μόλι βάλω βαθμό. Σε πόση ώρα. Αν αφήσει, δεν τρέπεσαι, δεν με αφήνει να γιάσω εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Ορίστε, άντε, βάλτο. Να. Πώ ζηλεύει, είναι ζηλιάρη. Πάρα πολύ. Ζηλιάρη, έλα. Του πάει πάρα πολύ όμω. Με το σκουφί κιόλα. Συγγνώμη. Έβαλα κι εγώ κάτι. Συγγνώμη. Θα κάνω σπασαρέλα. Για να το διηγήσουμε. Βάλε λίγο μουσική, μουσική. Σε ποιον πάει. Τέλειο. Σε ποιον πάει. Πλάκα μου κάνει. Πάρα πολύ ζηλιάρης. Πρέπει και γάντια όμως, είναι κοντό το μανίκι. Θα το βάλω, θα το κάνω πάρα πολύ ζηλιάρης. Έχω πάρα και έλαστε και ταιριαστεί έτσι. Πάρα πολύ όταν βγείτε οι δυο σας είναι το γνωστό. Έτσι έπρεπε να μας κρίνετε. Η Κωνσταντίνα το μου το έχουν πει αυτό. Για ποιο, για την Ιωάννα. Όχι, για ποια. Για τη Σίλια, την πρώην γυναίκα μου. Έχω πάει στο ξενοδοχείο και πάω να αφήσω τα πράγματα και κατεβαίνω κάτω και έχει πάει σε ένα αυτοκίνητο. Και μου λέει, η κόρη σας είναι στο αυτοκίνητο. Φράγκο πράγματα. Θα σου κλέψω και τον μπουρνούζι. Και έκλεψα τον μπουρνούζι, εγώ να μάθω φέρετε. Υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που έχουν πολύ ωραία μπουρνούζια. Βέβαια μου πάει. Γιάννησε το λίγο, βάλε τα χέρια τσέπε. Βάλε τα χέρια τσέπε, το χαριζείς. Τα μανίκια. Έχει αυτό το... Τι όχι. Το χίπις. Ναι, ναι, έχει αυτό. Ναι, αυτό είναι αντρικό όμως. Πες άμα βάλετε ένα πεντάρι. Ρε φίλο, να γίνει μου το χαρίζεις τώρα δηλαδή. Τώρα έβαλε βαθμολογία. Μετά, αύριο. Μέρα είναι και αύριο. Τα αγοράζω. Όπου το πήρες. Δεν μπορώ να σα πω. Έλα, δε στη φίρμα μέσα. Σε παρακαλώ, χάρισε το μου. Περίμενε, θα το κάνει πώ. Παλιό αυτό. Παλιό είναι. Ναι, γεια σα, κορίτσια. Να μην πα πολλά. Θα το στείλουν από που το πήρε. Θα πα στο στέλνο, θα σου προσθέσει εδώ και λίγο πλεκτούλι. Εδώ να σου πω κάτι, μπορεί να βάλει μια πάρα πολύ ωραία φάσα από κάτι άλλο. Κρόση και να το δέσει. Είναι φανταστικό. Τι θα βάλει, Δημήτρη μου. Φάσα κρόση. Και φάσα και κρόση. Και κρόση. Κοίτα και το. Έχουν και τα δύο σούρτα ρημάδια. Θα το πάρω από το selfie της στο Λονδίνο. Να πάρεις και τις μπότες της Κυριακής και είσαι έτοιμος. Όχι, Κυριακή λυπάμαι. Λοιπόν, όχι. Όλα και όλα. Και είναι ακριβώς αυτό το χρώμα, δεν είναι γκρι. Είναι δεν είναι τυχαία. Πετρόλ, φυστικό, κάτι. Είναι εντάστη φυστική. Αυτό λοιπόν είναι Λιονάς, πάρα, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είσαι φανταστικό. Πάρα πολύ ζηλιάρης όμως. Είμαι, ναι. Αλλά... Και το πρωί, πρωί ήρθε στο καμαρίνι μου να μου κάνει κόγξα. Όχι, να μου πει φωτογραφήθηκες με το αυτοκίνητό μου. Τώρα το βάζεις και στη θέση μου. Μου παίρνει τη θέση. Να έρχω στην ώρα γιατί σου. Γιατί έχεις θέση εσύ. Αμέ. Πότε... Ανακάλυψα θέση. Γράφει Δημήτρης Αργυρόπουλος. Ανακαλύπτω θέση. Θα σέβεστε. Δεν έχω θέση εγώ. Λοιπόν, ούτε εγώ. Έχω θέση εγώ. Ούτε λοιπόν, εγώ έχω. Ανακαλύπτω θέση. Ναι, η οποία είναι αύριο με λαμπάκια. Όχι, είναι συνέχεια στο ελληνικό. Και τώρα βλέπω διάφορους κουμπάρους που έρχονται και μου παίρνουν τη φίλα. Μπέτη, σου δίνω και τη δικιά μου να έχεις διπλή. Λοιπόν, δεν έχεις θέση, δεν γι' αυτό όμως δεν δικαιούμαι εγώ μια θέση. Έχεις δικαιολογία. Πολύ συγκεκριμένο. Γιατί έφερε δεν δικαιούμαι εγώ που έρχομαι νωρίτερα από όλους. Παιδιά, τα συμβόλαιά σας. Τα συμβόλαιά σας. Αυτό είναι ολόσωμη φόρμα ή μπλούζα παντελόνι. Είναι μπλούζα και παντελόνι. Πολύ ωραίο σαβάσι με τη ζώνη και με αυτό μαζί φανταστικό. Τα παπούτσια είναι άκυρα, δεν ταιριάζουν. Μαύρα στοιχεία γενικώ στο σύνολο δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να βάλει. Ούτε η τσάντα είναι σωστή, δεν ταιριάζει και καθόλου με το outfit. Δεν ταιριάζει καθόλου. Ταιριάζει αυτό εδώ με τα γυαλιά, με τα γυαλιά και με τη ζώνη. Παγόδι, με τα γυαλιά, η ζώνη σαν, πώς σας πω, σαν στυλ, δεν ταιριάζει. Ναι. Είναι απ' άλλο παραμυθάκι. Άντε να δεχτώ και τη γούνα πάνω από αυτόν την καφέ. Εκεί έπρεπε να σταματήσει. Ναι. Γιατί φορά το ζιβάγκο,
φοράς αυτό που γιακά, φοράς και τη γούνα. Τι το θες το κασκόλ, ρε Ιωάννα? Δηλαδή, έτσι, βάζεις, για το στυλ. Έτσι για το στυλ όμως, βάζοντας πάρα πολλά πράγματα, κρύβομαι. Χάνει τελικά το στυλ. Ναι. Και χάνεις κι εσύ στην ναι. τελική. Σκοπός είναι να φαίνεσαι. Ούτε αυτό το μαύρο με το στρας τέριαζε, ούτε το κασκόλ το χρειαζόσουν. Έπρεπε να βάλεις ένα καφέ παπούτσι, όπως είσαι, να ρίξεις πάνω από αυτό την καφέ τη γούνα, ούτε το μαύρο έπρεπε να βάλεις, ναι, ούτε το ναι, καρό. Ναι, ναι. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και απλό. Και δεν το χρειάζεσαι. Φοράς, σου λέω, ζιβάγκο. Ναι, ναι. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Από την τέτοια σου να κάνεις πολλά πράγματα, τελικά χάνεις όμως. Ναι, μου ταιριάζει και αυτό, μου ταιριάζει και τα. Έτσι σου λένε, όπως είπαμε και πριν. Και χάνεις και το ρούχο. Στέλια μου. Ιωάννα μου, άσε τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι έχει συμβεί. Τι? Σε περίμενε το αγόρι σου να φτιάξει τη βαλίτσα για τη μια μισή μέρα που θα πήγαινατε στο βουνό. Ναι. Μια μισή. Μια μισή, ένα βράδυ, άντε δύο. Ένα Σαββατοκύριακο, ε. Ναι. Λοιπόν, αυτός κατέβηκε, έβαλε βενζίνη, ήρθε. Πήγε, περίμενε. Πήρε καφέδες για τον δρόμο, πήγε, νερά, πήρε καφέδες, ξαναήρθε. Εσύ ακόμα. Ιστορία, πήγε, πήρε και εφημερίδες, ξαναήρθε. Και περάσανε με αυτά οι μετάλλα 4 ώρες. Έλα, Ιωάννα, πού είσαι, και λέει Ιωάννα. Κατέβα, της λέει. Τζίμι, δεν χωράνε τα πράγματα στη βαλίτσα, προσπαθώ να την κλείσω μία ώρα. Και λέει, τι να κάνω εγώ, Ιωάννα? Και εγώ τι να κάνω? Βάλτε πάνω σου. Όχι, όχι, θα σου πω. Άλλο ήταν το... Αυτό είναι ένα ωραίο end, βέβαια. Έγινε αυτό. Το άλλο end είναι ότι φτάνουν τελικά. Έγινε αυτό. Θα ψηφίσω τηλεθεατές πιο end θέλει. Φτάνουν τελικά εκεί στο ξενοδοχείο, φοράει τα ρούχα και ανακαλύπτει ότι πήρε τα λάθος παπούτσια. Και αρχίζει. Δεν ήθελα να πάρω αυτά τα παπούτσια και είδες που με πίεζες να τελειώσω. Και εγώ δεν είχα 5 λεπτά να σκεφτώ μια παπούτσια να πάρω και τώρα πήρα αυτά. Και πού θα κυκλοφορήσω εγώ μες στο κρύο τώρα με αυτά τα παπούτσια να πάρω. Θα τα συνδυάσω. Συνδυάσω. Και να σου. Και αυτά είναι φαντήτσια. Αχ, να σας πω κάτι, με κάνετε ίδια όμως, έτσι. Έχουν συμβεί και τα δύο σενάρια. Απ' τα νεύρα σου, απ' τα νεύρα σου τα βάλες όλα. Αλλά βέβαια δεν σταμάτησε να γκρινιάσεις ούτε δευτερόλεπτο. Όχι. Όση ώρα περπατάγατε και σε πήγε κατευθείαν στο φαγητό. Σου λέει να την πάω να φάει, να τρώει, να μην μιλάει. Διότι και η τσάντα αυτή δεν είναι, βρε αγάπη μου, για βουνό τώρα αυτή η τσάντα. Η κορδέλα με την παγέτα. Τι τσάντα να έπαιρνα για βουνό? Μα είναι τσάντα αυτή για βουνό. Μουνίσια. Ναι, δεν μπορεί να μην είναι, έχετε δίκιο, αλλά και τι να έπαιρνα για βουνό. Μία χιαστή σουέτ με κρόσια. Σου λέω εγώ, που πάει με το πόντζο σου εκεί. Θα μου λέγατε μετά έχει και κρόσια και το τέτοιο, έχει και τσάντα. Α, μην είχε κρόσια. Ενώ τώρα ένα που τα πήρε όλα και πήρε αυτό το. Είχε αυτό, δεν το Mexican style, το μεξικάνικο. Πήρε το εγγλέζικο το κασκόλ. Ναι. Πήρε τη γούνα. Έβαλε και την κορδέλα. Η αλήθεια είναι ότι όπως τα πιμπέτ είναι. Ωραία βάση αυτό το σετάκι. Ωραίο είναι και με το κασκόλ έτσι. Και με τη γούνα. Ενώ είδε αυτό που φοράει καφέ μποτάκια, σήκωσε τα. Τι ωραία που πάει το ναι, κουμπί. Ναι, πάει, όντως. Ό,τι να είναι. Εδώ σε μένα. Όχι, ό,τι να είναι. Όχι, ό,τι και ό,τι. Όχι. Ποιος αγαπάει σε αυτήν την εκπομπή? Εγώ. Εγώ. Εγώ θα δύο σου έβαλα. Και εγώ. Τώρα στεναχωρήθηκα. Και ένα, πέντε. Ιωάννα μου, τώρα στεναχωρήθηκα. Για να ξέρεις που στέλνεις τις τούρτες. Ιωάννα μου, 8,4. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την Ίνα Παπαϊωάννου. We'll be right back.
σκεφτεί το μπουφάν σου, ε. Ευχαριστώ. Το έχω δει από την αρχή και λέω πόσο ωραίο μπουφάν. Έλα λίγο πιο μπροστά, Νίνα μου. 800 χρόνια. Αλήθεια, είναι παλιό. Είναι σαν παλιό, το χθες, είναι. Αλλά είναι κλασικό το σχέδιο και είχα πάρει αυτό για να έχω ένα για πάντα. Δεν το έχεις λερώσει ποτέ. Ενώ... Τα προσέχω τα ρούχα μου. Τα αγαπώ. Τα αγαπάς και εγώ τα αγαπώ, αλλά τι ωραίο που είναι. Ναι, δεν το έχω λερώσει. Θες να βγάλεις τα γυαλιά να σε δούμε. Όμως, α, δεν κάνει. Καλά, με αυτό δεν θα έκανες. Αμαρτία. Α, είναι. Ναι, είναι γκόρτος. Εγώ θα το... Λυπόμουν να το βάλω για σκι. Εγώ ξέρεις τι κάνω, παίρνω τα ρούχα και τα λυπάμαι, βάζω κάτι άλλο. Έχω διάφορα τέτοια. Και για σκι ίσως έβαζα κάτι άλλο, αλλά με κολάν θα το έβαζα. Σήμερα είναι που πας. Σκι. Έχουν κάτι φίλοι μου νοικιάσει ένα σπίτι στο Σεν Μόριτς, ένα σαλέ. Α, κάτι απλό. Ναι, κάτι απλό. Και έχω πάει να τους δω δύο μέρες. Και επειδή δεν τρελαίνω με το σκι, δεν τρελαίνω με τα κρύα στο βουνό πάνω. Α, δεν πάει... σ' αρέσει. Όχι. Πάω μια βόλτα στην πόλη και θα πάω για καφέ και μπορεί να βρω καμιά φίλη μου. Οπότε είναι για βόλτα στο Σεν Μόριτς. Τέλεια. Να δούμε τι φοράς από μέσα. Έχεις δείξει τα κορίτσια. 800 pullover. Τρία. Αλήθεια. Ναι. Μισό λεπτό, θα σε βοηθήσω. Ευχαριστώ. Φοράω ένα ζιβάγκο. Μετά φοράω ένα πουλοβεράκι μαύρο για να έχει πιο μακριά μανίκια. Και μέχρι εδώ. Ο παδός και εσύ του layering. Ο παδός του layering, γιατί χρειάζεται κρεμμυδοποίηση εκεί. Κάνει ζέστη μέσα κάπου που θα πας να φας, μπορεί να χρειαστεί να βγάλεις και αυτό και το άλλο. Κάπου όλο μπορεί να πας με διάνυτος η ζέστη, θες το ένα, τα τρία pullover. Οπότε είναι βάζω, βγάζω, αλλά είναι ζεστά. Ωραία. Κορίτσια. Για να δούμε, σήμερα θα είναι τυχερή σου μέρα, δύο μέρες. Βγαίνεις, χθες ήσουν μάλιστα πρώτη στη βαθμολογία, προχθές δεύτερη. Παρ' όλα αυτά, δεν ήσουν νικήτρια. Τα κορίτσια ψήφισαν τη Μαρία. Μαρία, μου έχεις βάλει... Ήμουν στο προηγούμενο σύστημα. Μαράκι. Τρία πλάς. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπουφάν και εμένα, πάρα πολύ. Και τα γάντια και τα γυαλιά. Ευχαριστώ. Αυτή η εικόνα είναι καταπληκτική πάνω. Μου αρέσει και το παντελόνι με το παπούτσι, αλλά μου κάνει εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει χτίσει πάνω. Θα μπορούσε να φορέσει αυτό το παντελόνι αν είχε ένα εντελώς διαφορετικό παπούτσι που να φέρνει στο στυλ που έχει το μπουφάν. Δηλαδή να πούμε ότι η πινελιά ήταν το παντελόνι. Επειδή όμως είναι μισή και μισή εικόνα, εκεί λίγο χάθηκε. Είναι μπότιση του βουνού αυτές. Ναι. Ναι. Είναι ειδικές τρακτερωτές και έχουν αρκετό ύψος. Υπάρχουν σε διάφορες μάρκες. Και μπορείς να, όταν έχει λίγο χιόνι, όχι να μπεις μες στα χιόνια, σε μια πόλη όταν περπατάς και έχει λίγο χιόνι, είναι ειδικά. Χριστινάκη μου, εσύ έδωσε πεντάρι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έβαλα και λίγο κάτι παραπάνω γιατί για χτες. Ευχαριστώ. Οπότε, αυτά. Τι εννοείς για χτες? Που αυτός ο καινούριος κανόνας μας έχει φέρει τώρα σε μια δυσκολία στο να αποφασίσουμε. Οπότε, τις βάζω λίγο παραπάνω τώρα. Μετάνιωσες για την αποφασή σου? Όχι, δεν μετάνιωσα. Η αιτιολογία μου ισχύει. Αλλά... Απλά έχεις και δεύτερες σκέψεις. Όχι, δεν μ' άρεσε ο καινούριος κανόνας και από τη στιγμή που δεν μ' άρεσε. Ναι, ισχύει και σήμερα. Ναι. Νίνα μου, πάμε να δούμε μέσα ώρα. 3,1. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Πάμε στους κριτές. Γεια σας. Καλώς την Νίνα. Στέλια το μου. Θυμάστε ή θέλετε να το ξαναδείτε? Δεν το βλέπα εμείς, γιατί ήσουν απλά τη γυρισμένη. Το από μέσα εννοώ. Α, το από μέσα. Ναι. Το γυαλί είναι θεϊκό. Ή το μπουφάν. Το από μέσα είναι ένα πουλόβερ και άνοιξε ένα ζιβάγκο. Άνοιξε λίγο το μπουφάν. Άνοιξε το μπουφάν. Ακούμπησε τα αυτά κάτω, ξέρεις εκεί. Α, ναι, σωστά. Στη γέφυρα. Τον ταλαιπωρήσε. Το γάντι. Ωραίο το γάντι. Πρέπει να το βγάλω το γάντι για να γίνει δουλειά. Το γάντι είναι ειδικό. Πολύ ωραίο. Και στενό. Πρώτη φορά βλέπω τόσο ωραίο. Ναι, είναι ειδικά στενό. Πολύ ωραίο. Γενικά έχω πάρει τα ειδικά. Τα ειδικά. Κόψα. Πολύ σωστά. Με κλάτς δεν είναι. Όχι, είναι το πατάς και πηγαίνει. Ή γι' αυτό. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο. Να το βγάλω. Ναι. Βγάλω το, θα το βγάλω κι εγώ το δικό μου.
Βγάλε το κι εσύ. Βγάλω κι εγώ. Εγώ δεν έχω να βγάλω, λυπάμαι. Κρυώνει. Να το βγάλω κι εγώ. Ένα έχω. Βγάλε κι εσύ κάτι. Ένα είναι όλο κι όλο. Ιωάννα, εδώ το έχω. Λοιπόν, Νίνα. Μ' αρέσει το look γενικά, το παντελόνι όμως με ενοχλεί λίγο η εφαρμογή του, γιατί δεν σε κολακεύει πάρα πολύ, ειδικά πίσω. Επειδή είναι λίγο χαλαρό, ίσως να είναι λίγο ξεχυλωμένο, δεν ξέρω. Είναι ξεχυλωμένο το παντελόνι αυτό? Το έχω φορέσει, αλλά είναι δερμάτινο, normal. Έχει ανοίξει προφανώς λίγο, ξέρεις, τα δερμάτινα ανοίγουν στη χρήση. Είναι πιο ευχάριστο, είναι η αλήθεια τώρα. Φαντάζομαι ότι είναι πιο ευχάριστο, αλλά δεν σε κολλατεύει πάρα πολύ. Ναι, καταλαβαίνω. Επίσης είναι πάρα πολύ χρυσό. Μ' αρέσει το γεγονός ότι φοράς ένα χρυσό παντελόνι, αλλά θα ήθελα να είναι λίγο πιο μαυρισμένο, λίγο πιο θαμπό. Λίγο πιο σκούρο, για να δένει πιο ωραία με το μαύρο μπουφάν, το οποίο είναι καταπληκτικό όντως το μπουφάν. Μ' αρέσει το χρυσό με τη μαρινιέρα. Γενικά η εικόνα μου αρέσει. Οι μπότες αυτές είναι βουνού, είπες, ε. Ναι. Είναι από αυτές εσύ... που δεν γλιστράνε. Ναι, είναι αυτές που γλιστράνε, που έχουν παχύ λάστιχο, για να έχει, αν έχει λίγο χιόνι, να περπατάς. Ωραίες είναι. Δηλαδή αλλά... είναι εναλλακτική για τα άλλα τα που δεν είναι ωραία. Ναι, κατάλαβα. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, όχι από μόνες τους, σε συνδυασμό με αυτό το παντελόνι. Δηλαδή, ίσως με ένα πιο φαρδί παντελόνι, να μου αρέσαν περισσότερο. Σε αυτό νομίζω ότι θα προτιμούσα ένα αρβιλάκι. Ναι. Δηλαδή κάτι με κορδόνια μπροστά, κάτι μου λείπει, γιατί είναι πάρα πολύ χρυσό το παντελόνι και φαίνονται ξαφνικά πολύ σκέτες οι μπότες. Γενικά η εικόνα μου αρέσει και τα γυαλιά μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάτι εκεί στο παντελόνι με την μπότα λίγο με ενοχλεί. Βέβαια μου αρέσει το παντελόνι με την μπλούζα, αλλά είναι πολύ μαύρο τον τζάκετ γι' αυτό το παντελόνι, όπως και οι μπότες. Αλλά είσαι ωραία γενικά. Ευχαριστώ. Και συζητάγαμε και πριν εδώ, μήπως παλιότερα έκανες modeling? Όχι. Όχι, ε. Όχι. Έχω κάνει φωτογραφίσεις, αλλά όχι σαν Νίνα Παπαϊωάννου. Θα μπορούσες... Με τη δουλειά που έκανα τότε. Α, θα μπορούσε να είσαι ένα... Επιχειρηματίας, άσχετα. Θα μπορούσε να είσαι ένα top model προ... Ω, ευχαριστώ. Προ κάποια χρόνια. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μπέτη μου. Νίνα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η προσέγγισή σου. Μ' αρέσει που έβαλες ένα χρυσό παντελόνι μες στο χιόνι. Πραγματικά, δηλαδή, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Και μ' αρέσει που το έβαλες εκεί που πας. Βρίσκω καταπληκτική ιδέα τη μαρινιέρα από πάνω, την πλεκτή. Και από μέσα φοράς μαύρο ζιβάγκο, μαύρη μπλούζα. Ναι, για να μαύρο ζιβάγκο... Πιο απλό, ήσυχο, ναι. Ώστε να το βγάλεις αν ζεσταθείς εκεί αν που πας. Αν δηλαδή, είμαι όλα μαύρα από μέσα, ναι, με ναι, το χρυσό. Ναι. Πολύ ωραία. Και το μπουφάν, είναι πάρα πολύ ωραίο το... Το look σου, εμένα μου αρέσει πολύ και μου αρέσει και το μποτάκι αυτό. Και μου αρέσει και το τζάκετ με την κουκούλα και το γυαλί και το σακίδιο. Εγώ σε βρίσκω καταπληκτική. Μπράβο σου. Και έτσι να συνεχίσεις πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Τέσσερα για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Νίνα μου. Ναι. Συγχαρητήρια. Αλήθεια. Έχεις ντυθεί πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αυτό που βλέπω εγώ σε σένα είναι ότι τα ρούχα τα φοράς και δεν σε φοράνε. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε φορέσεις, βρίσκεις έναν τρόπο και μια προσέγγιση να το κάνεις και να το κάνεις τελείως δικό σου. Δηλαδή, ένα παντελόνι το οποίο μπορεί να το φορέσει από ένα κορίτσι 15 χρονών, μια γυναίκα 75 χρονών και να το κάνει δικό της και να μπορέσει να το φορέσει ωραία, αυτή είναι και όλη η γοητεία των ρούχων και του styling. Το κάνεις πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μ' αρέσουν αυτές οι μπότες. Είναι ωραία ιδέα που είπες τέλειος, θα μπορούσε να ήταν ενδεχομένως ένα ποτάκι, αλλά και αυτές οι μπότες εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν είναι κλειστό δηλαδή όλο αυτό μαζί με το μπουφάν δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Τα γυαλιά σου είναι υπέροχα, τα γάντια είναι υπέροχα. Τι να σου πω, είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και που δείχνεις έναν τρόπο που μπορεί να φορέσει οποιαδήποτε γυναίκα ό,τι θέλει, όταν μπορεί να το υποστηρίξει, να το γουστάρει και να περνάει ωραία με αυτό που κάνει. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Τέσσερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίνα μου, 13,1. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Κωνσταντίνα Σουλτάτη.
Κωνσταντίνα. Χαίρετε. Πραγματικά είσαι αγνώριστη. Κάθε φορά σε βλέπω και λέω... Όλοι παθαίνουν ένα σοκ. Είσαι αδυνατής κι εσύ. Προσπαθούμε. Αφού κάνεις το σύστημα MSR, είναι άχαστο. Δύο κιλάκια την εβδομάδα. Έτσι. Λοιπόν, μας πήραν τα βουνά. Οπότε εντάξει, λέω να πάω στην Ορεινή Ναυπακτία, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Εγώ όχι. Είναι τέλεια. Και θα κάτσω ένα τρίμερο. Πού είναι? Είναι μία ώρα μετά την Ναύπακτο. Έχω πάει Ναύπακτο. Πάρα πολύ ωραία. Την Ορεινή Ναυπακτία. Εκεί λέγεται Ανοχώρα, το χωριό. Δεν έφτασε η χάρη μου μέχρι εκεί. Να φτάσει, θα είναι τέλεια. Λοιπόν, και τι έλεγα τώρα. Α, ναι, θα πάμε για ποδήλατο. Εκεί πώς είναι, καλός καιρός? Λοιπόν, έχει κρύο. Ναι, έχει κρύο, αλλά... δηλαδή... Το ισοπεδώσαμε. Χαμηλές θερμοκρασίες, όπως ξέρω εγώ στην Αράχοβα. Μπορεί και πιο χαμηλές. Μην με κοιτάς τώρα εμένα έτσι με το καλσονάκι. Γι' αυτό σε ρωτάω, ναι, επειδή εγώ... σε είδα εξ αρχής ότι είσαι... Ναι. Γιατί λίγο θα... πιο ανάλαφρη. Ναι, γιατί ναι. Θα κάνω ποδήλατο. Και θα σε σταθείς. Ναι, ναι. Και μετά θα κρυώσεις. Καθόλου. Φορά ισοθερμικό, ναι. Φορά άλλο που λόβε, φορά είναι τον και το κάτω το ισοθερμικό. Όλο. Δεν πιάνει όμως και τα μπουτάκια και όχι. Το... δεν κρυώνουν τα πόδια, έχω κάνει και συγχρονισμένη κολύμβηση. Μια χαρά. Εντάξει. Το έχω συνηθίσει. Αφορά σε αυτό το κλασικό ποδηλατικό που ναι, βλέπουμε και ναι, ναι, έχουμε δει από παλιά στις ταινίες. Ναι. Δεν τις έχεις προλάβει. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. κορίτσια, βαθμολογία. Εύα, δύο γράφεις. Ναι. Ωραία. Άλλα έλεγες πριν. Ναι, όπως το είδα εκεί πάνω, όμως είναι λίγο διαφορετικό. Α, επίσης και το μαλλί σου θα ήθελα, επειδή θα πας για ποδηλασία, δεν πας βόλτα. Ναι. Να το πιάνεις κοτσίδα. Δεν θα βολέψει ναι. Το μαλλί και να κάνεις ποδήλατο, θέλω θα είναι ανεμίζει, λίγο... να κατρακυλάω και να ανεμίζει. Ναι. Πού να κατρακυλήσεις. Η κατρακύλα καλή είναι, αλλά όχι σε αυτή τη φάση. ναι. Να μην είναι δηλαδή το στημένο το μαλλί, εφόσον το κόνσεπτ σου είναι να πας για ποδηλασία. Ναι. Έτσι δεν είπες, δεν πας για καφέ. Όχι, όχι, για όχι. Καφέ θα μπορούσε να ισχύει αυτό το μαλλί. Και το βάψιμο σου θα ήθελα να είναι τίποτα. Επίσης, εμένα μου κάνει όλο αυτό πολύ, το παπούτσι πάρα πολύ λευκό. Το μπουφάν πολύ λευκό. Εντάξει, δεν μου κάνει χειμερινό το look αυτό. Ναι. Έπρεπε να το κάνεις με μακρύ κολάν για μένα και να μην βάλεις το καλσόν που είναι άσχετο με την ποδηλασία και τον αθλητισμό. Το καλσόν αυτό είναι για να βγεις βόλτα, δεν είναι για να κάνεις ποδήλατο. Κάπου να πιαστεί, κάπου αυτό θα σχιστεί. Δεν θα πιαστεί. Γενικότερα δεν μου κάνει χειμερινό αυτό. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Γκούφι μου. Αλλά δεν μου αρέσει. Μετά τι να κάνω. Και σου τεκμηρίωσα αυτά. Ναι. Από μένα. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, δίκιο άδικο. Δεν μου κάνει εμένα χειμερινό το look σου καθόλου. Πας και ρωτάς πίσω. Πού? Παίρνει τη γνώμη των κοριτσιών. Όχι, λέγαμε να βάλω ένα άλλο τραγούδι. Έτσι πως έρχεσαι. Θα μου βάζε πέντε. Δεν το έβαλα. Αλλά για το τραγούδι, όχι για το... αυτό το τραγούδι. Θα σου βάζα πέντε για το τραγούδι, όχι για το outfit. Σου είπα να τα πιάσεις, θα μου έρθει σκοτσίδα. Ναι, θα μπορούσα. Πάμε, να ανεμίσουμε. Πάμε να δούμε. 3,5. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς την ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι γινόμαστε. και καλή επιτυχία. Τι γινόμαστε. Μπέγι μου. Εντάξει. Για βγάλε αυτό το μπουφάν να δούμε τι φοράς από μέσα. Μισό λεπτάκι γιατί υπάρχουν πράγματα εδώ. Τι πράγματα. Και γυαλιά. Σοκολάτες. Α, έχει και γυαλί. Εντάξει, ποδηλατικό. Έσκυψες με το γυαλί. Τα σπάει, δεν θα πει τίποτα. Να κοιτάξω να με δούνε. Σε βλέπει η καμερά σου, μην ανησυχείς. Σε βρίσκουμε εμείς. Κοίτα που θες εσύ, εμείς να σε βρούμε. Κωνσταντίνα, είσαι 20. 21. Α, συγγνώμη. Γιατί με μπέρδεψες. Γιατί τις αφαιρείς το ένα. Μπέτη μου. Θα σου πω. Τεινάζεις και το μαλλί. Μ' αρέσει που το τεινάζεις και το μαλλί. Είναι ποδηλάτισσα. Είναι. Είσαι. Λοιπόν,
Κοίτα να δεις τώρα, εγώ τους παρατηρώ πάρα πολύ τους ποδηλάτες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ποδηλάτες στην Αθήνα που κάνουν και εννοώ επαγγελματίες, που κάνουν προπόνηση. Και τους βλέπω στην πόλη και τους παρατηρώ πάντα τι φοράνε. Κοίτα να δεις, μ' αρέσει το body, το λόσιμο που επέλεξε και αυτά τα ωραία τα ισοθερμικά που φοράς. Δεν μ' αρέσει το μοφ καλσόν, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ποδηλατικό. Αυτοί φοράνε κάτι όταν έχει πολύ κρύο μακριά ισοθερμικά. Πολλά, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι καλσόν και δεν είναι ποδηλατικού τύπου. Okay. Τα παπούτσια δεν ξέρω αν είναι ποδηλατικά, αλλά εσύ έβαλες ένα αθλητικό. Ναι. Εντάξει, okay, γιατί έχουν κάτι άλλα ειδικά που πιάνονται. Εντάξει. ωραία είσαι γενικώς. Θεωρώ ότι είσαι λίγο light ντυμένη. Δεν φοράνε και αυτή χοντρά, γιατί είναι όλα λεπτά και κολλητά στο σώμα τους και είναι ισοθερμικά. Αλήθεια. Για να μην έχουν μεγάλους όγκους. Δεν μ' αρέσει το καλσόν και θα ήθελα να βάλω και κάτι στο κεφάλι σου. Τι? Ενώ, αυτά βάζουν κάτι ειδικά, μισά. Κράνο. Όχι, όχι. Κορδέλα για τα μαλλιά. Φοράνε και κράνο, αλλά δεν χρειαζόταν. Ναι, φοράνε, φαντάσου πώς είναι της Ιωάννας που είναι μισό, αλλά είναι από σαν ένα φλισένιο ειδικό ύφασμα που σου κρατάει λίγο ζεστά τα αυτιά. Και έχουν και σαν κράνο. Όχι, εγώ νομίζω για το κεφάλι, για το κρύο είναι. Να σας πω κάτι. Και έχουν και κάτι σαν κράνο. Τα μισά κράνη. Που είναι, ναι, που είναι μόνο είναι το κεφάλι, δεν έχει μπροστά κάτι. Το κράνος που είναι καταρχάς. Πού θα κάνεις ποδηλασία στην αυπαχτία χωρίς κράνος. Ναι. Το ποδήλατο που είναι. Το νοικιάζουμε εκεί. Στο ξενοδοχείο. Αλλά το κράνος. Μπορεί να μας το δώσουν. Τώρα πού να με αφήσουν με ένα μικρό παιδί να πάω έτσι. Χωρίς κράνος. Χωρίς κράνος. Ούτε τα μεγάλα παιδιά, ούτε τα μικρά. Ούτε τα μικρά, τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή αν ήταν αυτό μακρύ. Και φόραγες αθλητική κάλτσα με το παπούτσι. Ναι. Και μία μπαντάνα στο κεφάλι, νομίζω θα σου είναι σωστή. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Οπότε τρία για σήμερα. Καλά, ξεκινήσαμε. Εντάξει. Μ' αρέσει και το ματάκι. Να σου πω. Το εντάξει, εξελίσσεται, γίνεται. Να σου πω. Μετά θα έρθει με κουμπολόι. Και θα κάθεται έτσι και θα κάνει. Εντάξει. Θα φέρνει και τον καφενέ εκεί. Το τραπεζάκι με το καρδίσα. Εντάξει. Δεν είναι όλα καλά. Αχ, τι φάσα μου. Ωραία σήμερα. Κοίτα σου, δηλοπάρτι. Κάνε και έτσι. Και ματάκι. Έτσι, το ματάκι με τρελαίνει το ματάκι. Να σου πω, διάλεξε κριτή. Καχαρά. Λέω να πάμε στον... Έλα. Έλα. Γελάνε και τα παιδιά εδώ. Αλλά έλα, καθώς να πάμε σε όλους. Έλα. Στον κύριο Στέλιο, παρακαλώ. Κύριο Στέλιο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι, okay, εσύ πρέπει να τον καλέσεις. Έλα, Στέλιο. Αρχίσαμε, αυτά ήτανε. Φυλακίτσα. Στελάρα έπρεπε να το πει. Στελάρα. Στελάρα. Τι έλεγε, φιλάκι, όλα καλά. Στελάκι, αγόρι. Εντάξει, Στέλιο, μην τσαντιστείς, γιατί εγώ το ξεκίνησα στα όρια της πλάκας. Αλλά τώρα θα δεις. Τώρα το κόβουμε. Όχι, πλάκα. Κόψαμε. Τελείωσε. Μου έλεγε ένας κύριος σήμερα. Έχω να σου πω ότι πιο πολύ οδηγεί ταξί, επειδή παίρνει πάρα πολύ σκληρό. Α, ναι, εσύ παίρνει φουλ ταξί. Ναι, ναι, μου λένε Στελάρα. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Είναι μάγικο. Εγώ είμαι πολύ μπροστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Πέρσι μου είχε πει ένας κύριος ένα αντίστοιχο περιστατικό και χάρηκα πάρα πολύ σήμερα το πρωί που μου λέει λοιπόν ο οδηγός. Μου λέει να είστε καλά, μου λέει με την εκπομπή σας, διότι όταν πηγαίνω εγώ το απόγευμα σπίτι μου να κάνω διάλειμμα, η κόρη μου και η γυναίκα μου δεν μου μιλάνε. Γιατί βλέπουν το My Style Rock. Μιλάω εγώ, τίποτα. Λέω, ξέρω εγώ, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε, πληρώνω το λογαριασμό, γυναίκα το πρωί πήγε στο σούπερ μάρκετ κτλ. Τίποτα. Λέω στην κόρη μου πώς πήγε το σχολείο αυτά, τίποτα. Μου λέει, άμα κάτσω όμως κάνα δεκάλεπτο. Και εδώ και εγώ την εκπομπή και πω, και τώρα καλά τη τα λέει, δηλαδή, αρχίζουμε και μιλάμε. Και ξεκινάει η συζήτηση. Και μου λέει, βρήκα τον τρόπο, ξεκινά μου λέει η συζήτηση εκεί που δεν έχουμε καμία επαφή. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε, μετά κάνω, λέω και με τα δικά μου, τι θα φάμε σήμερα, τρώμε. Τι σημαίνει αυτό, Στέλιο? Ότι φέρνουμε κοντά την οικογένεια. Ότι το My Style Rocks σας φέρνει πιο κοντά. Είσαι πάρα πολύ ωραία για ποδηλασία στην πόλη. Ναι. Εντάξει. Βουνό. Βουνό. Ζητήσαμε ένα ζεστό... Πάρα πολύ ζεστό. Look. Ναι. Για το βουνό. Ναι. Ναι. Εσύ έβαλες την ποδηλασία στο βουνό, γιατί δεν έκανε ζεστό το look. Είναι πάρα πολύ ζεστό. Εντάξει, τέλος πάντων, άλλο περίμενα να δω. Αλλά επειδή εσύ όταν πηγαίνεις στο βουνό κάνεις ποδηλασία. Ναι.
Βέβαια. Δεν το βλέπετε. Ναι, εκεί μη σε αδικήσω, γιατί όταν πηγαίνω στο βουνό μόνο τρώω. Αλήθεια, λοιπόν, και ναι. Τρώμε και λίγο, αλλά κάνουμε και το μετά ποδηλατάκι. Μετά την ποδηλασία ανήκει η όρεξη. Ναι. Κατάλαβα. Προσεκτικά, εκεί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Ναι. Η μόνη αστοχία είναι το καλσόν που δεν είναι ποδηλατικού τύπου. Ναι. Αλλά χρειάζεται στην θα εικόνα. Θα υδρώσει και το πόδι. Ξέρω, άντε, τέλος πάντων, άντε, πάρτε το 3. Χαριστικά, άντε. Ε! Ωραία, τι γίνεται. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα. Όχι, δεν είναι χαριστικά, δεν είναι χαριστικά. Α, μας είναι άρεσε μια... όντως. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Όντως μου αρέσει. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, να ρωτήσω κάτι. Έκανες συγχρονισμένη? Ναι. Πολύ καιρό? Έκανα από το δημοτικό μέχρι τέλη γυμνασίου. Μάλιστα. Μπράβο. Επίσης, το χρώμα των μαλλιών σου πάει πάρα πολύ με αυτά τα ρούχα. Ναι. Πιστεύω, αν τώρα, ήταν μαύρα τα μαλλιά σου, δεν θα ήταν ωραία. Σπουδαία επιλογή. Σπουδαία. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Ας κάθετε λίγο εδώ, είναι ωραία. Ε. Ανυπομονώ κάθε φορά να έρθει η σειρά μου. Μα δεν στην είσαι αρχή είχα μπει σαν το ψάρι. Μα αφού στην αρχή ο κόσμος σαν τιμένη σαν μεγάλη κυρία. Ναι, καλού. Σε αυτό που βλέπουμε. Και τώρα. Και τώρα, πώς την αρέσει, έτσι, πολύ. Δεν ξέρω. Κρατήστε με. Τι γλυκιά που είσαι. Τι γλυκιά που είσαι. Κοίταξε, άμα δεν σε κρατήσουμε, πώς να αρχίσεις να γίνεις, κάθεσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείς να ντύνεσαι κιόλας. Έτσι. Όπως θέλεις, ρε παιδί. Να σου βάζουν μια βαθμολογία off camera. Να αρχίσεις και με concept, δηλαδή, για παίξουν, είσαι με concept. Άμα είναι και κοντά το σπίτι σου. Δημήτρη μου. Λοιπόν, Κωνσταντίνα. Μίτσος. Για μας, έτσι. Γιατί είμαστε μητσάρας, γιατί είμαστε λίγο πιο πολύ. Γειτονάκια. Άσε και μουστάκι, θα σου πηγαίνει. Τόση μαγιά που έχεις και λίγο μουστακάκι δεν θα ήταν άσχημο. Θα το στρίβεις κιόλας. Αύριο πέρα και να σου βγάλεις άρια. Θα το στρίβεις και να γουστάρεις, γιατί άμα ένα το κάνεις όπως είναι, πώς το κάνει η μάγκια στα καφενεία. Γιατί δώσαμε και κατάλαβες. Σ' ωραία σήμερα. Λοιπόν, με το outfit αυτό που έχεις, το πιο ψηλό βουνό που μπορείς να πας είναι ο Λυκαβητός. Που έχει. Που είναι και 500-600 μέτρα, δεν ξέρω πόσο είναι, θα είναι και 500-600 το πολύ. Είναι, σου πάει πάρα πολύ. Γιατί ο Λυκαβητός είναι βουνό, δεν είναι βουνό. Βουνό. Να τα λέμε αυτά. Ως βουνό. Γραμμένο βουνό είναι. Βουνό. Το βουνό ο Λυκαβητός. Για να πούμε τα πράγματα, γιατί μπορεί να μας κοιτάει και ένας ποδηλάτης, έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι έχει προχωρήσει τεχνολογία πάρα πολύ και, έχουν, και, έχουν, και έχουν φτιάξει ειδικά ρούχα τα οποία είναι πολύ λεπτά για να μην χρειάζεται να φοράς αυτή την μπουφανάρα και να μην ξέρεις, να μπορείς να παίρνεις τον αέρα σου. Είναι λεπτά ωραία μπουφανάκια τα οποία κρατάνε πάρα πολύ ζέστη. Είναι τα αντίστοιχα κολάν και όχι καλσόν, το καλσόν υδρώνεις πάρα πολύ. Εάν έχει κάνει, γιατί εκτός αν κάνεις ποδήλατο να πας από εδώ μέχρι το περίπτερο. Και αυτό ποδηλασία λέγεται. Αλλά δεν είναι για μεγάλες αποστάσεις. Ναι. Μπορεί να είσαι εσύ συγκεκριμένο, το κάνεις 150 μέτρα θα πάω. Λοιπόν, αν είναι λοιπόν για μεγάλες αποστάσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα κολάν τα οποία είναι ισοθερμικά, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στο να κρατάνε ζεστό το σώμα μας και να έχουμε άνεση κινήσεων μια που θα κάνουμε ποδήλατο. Μια χαρά άνεση. Αυτό το σκουφάκι λοιπόν που σου λένε είναι για να κρατάει και λίγο και τα φτάκια μας ζεστά, να κρατάει και το κεφάλι λίγο ζεστό, γιατί ξέρεις, υπάρχει το κρύο, είναι ψηλά, είναι υψόμετρο, είναι πολλά τα θέματα. Οπότε, αν είναι για ποδηλασία, φροντίζουμε να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Που δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι ο σωστός για να μπορούμε να κάμε και εμείς τη βόλτα μας και να είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Όλο το άλλο look το οποίο έχει κάνει για το Λυκαβητό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μέχρι εκεί μπορείς να πας σε τόσο ψηλό βουνό. Γιατί αν πας με αυτό το look, ξέρεις, σε ένα πραγματικά βουνό με κρύο, θα κρυώσεις. Όχι όταν θα κάνεις ποδήλατο. Είπαμε για το ποδήλατο, μην ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Τα είπαμε τα θέματα. Είπαμε το καλσόν, είπαμε τα ισοθερμικά, είπαμε τα κολάν, τα σκουφιά, το γυαλί τέλειο. Είναι τέλειο. Το γυαλί είναι καταπληκτικό. Είναι φανταστικό, είναι ποδηλάτη. Ναι, και στο χάρισε. Έλα, βάλ' το λίγο. Κάνει πολύ καλό. Τι να πω τώρα. Είναι το γυαλί εδώ, μίγα. Εδώ είναι η καμερά σου, εδώ. Είναι σούπερ. Χρησιμοποιείς ποδηλατική ορολογία. Εδώ. Ναι, ναι, εκεί, εκεί. Κάτσε γιατί κάνει και αντανάκλαση αυτό το γυαλί. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είναι πολύ ωραία τα μαλλιά σου. Σου πάει πάρα πολύ το γεγονός ότι άλλαξε τα μαλλιά. Το γεγονός ότι μπήκε στην ηλικία σου και μπορείς και ζεις στην ηλικία σου και δεν έρχεσαι μια άλλη και έρχεσαι αυτή που είσαι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ότι επιλέγεις ρούχα τα οποία σου πηγαίνουν και μπορείς να τα στηρίξεις. Όλα αυτά τα οποία κάνεις είναι πολύ ωραία. Χάνουμε καμιά φορά στο κόνσεπτ όπως σήμερα που είχαμε πει εμείς να δούμε τα κορίτσια σε βουνό. Έτσι. Το χάνεις λίγο αυτό. Εκεί παρόλα αυτά είσαι ωραία. Μπράβο σου, Κωνσταντίνα. Και εμείς θα χαρούμε να μείνεις εδώ. Ειλικρινά. Να είστε καλά. Δύο. Ευχαριστώ.
11,5. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι είναι η Ρόζα Κεντάλα. Κάνεις. Όλα καλά εσύ. Καλά. Έβαλες κι εσύ. Τι δεν έβαλα. Πόσα φοράς. Πολλά. Έχω χάσει το σώμα σου, λέω, πού είναι. Κάπου εκεί μέσα, κρύβεται. Ναι, είσαι ζεστά σίγουρα πάντως. Ναι. Και. Λοιπόν, εγώ θα πάω στον Παρνασσό. Ωραία κι εσύ. Κοντά στον Παρνασσό, σε ένα χωριό στη Γραβιά. Ναι. Και είμαι με ένα φιλικό μου ζευγάρι και το αγόρι μου. Στη Γραβιά. Ναι. Φέτα έχει εκεί που είναι φημισμένη. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι, και θα πάμε μία βόλτα προς το βουνό, γιατί ο φίλος μου έχει ψάξει στο ίντερνετ και μας έχει πει ότι υπάρχει μία νεραϊδοσπηλιά. Και θα πάμε μία βόλτα να την βρούμε, να βγάλουμε φωτογραφίες. Όντως. Ναι. Και τι διαφορετικό έχει. Έχει, ναι, μία σπηλιά με πολλές λίμνες. Α, ωραία εκεί. Να το πούμε. Έχεις πάει όντως. Έχω πάει, αλλά δεν την έχουμε βρει. Γιατί τι είναι χαρτογράφητη. Δεν είχαμε GPS, δεν ξέρω. Θα πάω να την ψάξω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, βαθμολογία. Φωτεινή μου, θες λοιπόν να πούμε για τη Ρόζα, τη γλυκούλα μου, τι έπαθες, έχεις σκάσει. Ναι. Βγάλε μου, ρε. Γιατί είσαι έτσι. Όχι, γιατί μετά θα τα ξαναφορά και δεν μπορώ. Σε είδανε. Έλα, θα πεθάνεις πια από τη ζέστη. Ναι. Φωτεινή, για πες. Για να σε δούμε, Ρόζα. Έσκασε πια με αυτό. Έσκασε. Γλυκούλα. Ορίστε, για πες. Βγάζω εγώ το κασκόλο του μέση. Να σε δούμε. Τέλει. Ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μέσα, δηλαδή μπλούζα, παντελόνι. Το παντελόνι σου κάθεται πολύ ωραία σε σχέση με ό,τι άλλο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι, να είναι καλά οι μπότες. Ωραία. Ναι, και ταιριάζουμε τις μπότες. Εντάξει, δεν είναι τα αγαπημένα παπούτσια, αλλά έχουν πλάκα. Είναι πολύ cute για βουνό και κρύα. Mm-hmm. Και σου πάει πολύ και η γούνα, γιατί είναι σε ένα μήκος που σου ταιριάζει. Mm-hmm. Και το σκουφάκι σου πάει. Δεν τρελαίνουμε με το μέσα το πανοφόρι. Που φαίνεται λίγο μικρό πάνω σου, ναι. Μικρό, ναι. Μου είναι τεράστιο. Ναι, φαίνεται μικρό πάντως. Mm-hmm. Και όχι ότι δεν χωράς, απλά σαν μήκος δεν είναι ιδανικό. Το κασκόλ χτυπάει κάπως άκυρο και λίγο παλιό. Και όχι mm-hmm. με την καλή έννοια. Και η τσάντα, εντάξει, θα μπορούσε κάτι άλλο, αλλά... Κατάλαβα τελικά. Α, σ' αρέσει. Ναι, thank you. Ωραία, πάμε να δούμε μέσα ώρα. 3,2. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς λόστι. Δέτη μου. Καλώς τη Ρόζα την Αζιάρα. Κουμπάρα, δυσκολεύεσαι να διαλέξεις. Ναι, σας βλέπω ποιος είναι πιο έτοιμος. Ποιο? Λες είστε και τρεις ετοιμοπό. Ναι, είστε και τρεις. Και λες ποιον από ποιον. Και λέτε. Λοιπόν, παρόλο που είναι πάρα πολύ απλό το look σου, μου αρέσει. Mm-hmm. Το καφέ είναι ένα δύσκολο χρώμα. Ωραία το ταιριάξει με το μαύρο. Το από μέσα του σακάκι είναι καφέ... Tweet. Mm-hmm. Ναι. Ωραία που διάλεξες μαύρα, καφέ κτλ. Μ' αρέσει εμένα αυτό το λευκό που βάλες λίγο να φωτίσει, γιατί είναι όλο πολύ μαύρο. Ναι, γιατί δεν ήθελα πολύ εντάξει, απλά είναι λίγο μικρό και κάπως περίεργο σαν κασκόλ. Mm-hmm. Δείχνει λίγο μπροστά σε όλο το καφέ μαύρο σύνολο. Είναι απλό αυτό που έχεις φτιάξει. Ωραίες μπότες για βουνό, μου αρέσει και ο σκούφος. Απλό, δεν βλέπω κάτι φοβερό.
Όμως δεν βλέπω και λάθος. Mm-hmm. Τρία για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Ρόζα. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη γούνα την έχεις ξαναβάλει, ε. Ναι. Όχι, είναι την ίδια. Δεν είναι. Όχι. Παρόμοια. Την έχω καταστρέψει την προηγούμενη. Πώς. Είχα κάτσει πάνω στη μηχανή και... Ναι. Άρπαξε. Από την εξάτμιση. Mm. Κι εγώ ίδια νομίζω ότι ήταν. Και πήρες άλλη ίδια. Παρόμοια. Πάρα πολύ ωραία έχει συνδυάσει το μαύρο με το καφέ. Mm-hmm. Και όπως πολύ σωστά μου ψιθύριζε πριν η κυρία Μπέτη, όταν συνδυάζει το μαύρο με το καφέ, που εμένα είναι, είναι από τους αγαπημένους μου συνδυασμούς, το μαύρο απορροφάει τη μουντίλα του καφέ. Γιατί το καφέ από μόνο του έχει μια μουντίλα, μια στεναχώρια, είναι λίγο περίεργο σαν χρώμα. Είναι λίγο μίζερο καμιά φορά. Ναι, μια μιζέρια, έχει μια μιζέρια του καφέ. Όταν είναι με το μαύρο συνδυασμένο, αποκτάει μια δυναμική. Και σου πάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος ο όγκος όλων αυτών που φοράς. Μ' αρέσει όμως. Σ' αρέσει, mm-hmm. αλλά είσαι λίγο τεράστια. Βέβαια, επειδή είσαι πολύ ψιλοκορίτσι, σου πάει. Mm. Γι' αυτό, ναι. Ναι. Κατάλληλα, είσαι ωραία, κρεμμυδοποιημένη κι εσύ. Κρεμμυδοποιημένη. Σαν κρεμμύδι που έχει πολλά στρώματα το κρεμμύδι. Βγάζεις, βγάζεις να το καθαρίσεις και δεν τελειώνεις. Mm. Πολλά ρούχα, πάρα πολλά ρούχα. Βαριά. Ναι, τι να κάνω. Δεν θα κουραστείς. Όχι. Και άμα κουραστώ, θα τα κρατάει ο δικός μου. Κατάλαβες, καλόγερος. Καλόγερος. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Λοιπόν, Ρόζα μου, έχεις κάνει μία επιλογή, είναι ωραία εικόνα. Έχεις κάνει μία επιλογή, ας την πούμε κλασική. Mm-hmm. Σωστά, δηλαδή έχεις φορέσει τα μαύρα από μέσα, ένα πάρα πολύ ωραίο tweed σακάκι ημίπαλτο, ας το πούμε, ναι, δεν ακριβώς σακάκι, mm-hmm. τη γούνα κτλ. Εμένα δεν μου αρέσει η ζώνη, έτσι όπως ξεπετάγεται, γιατί είναι πάρα πολύ, ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτή η ζώνη, mm-hmm. και δεν μου αρέσουν και τα παπούτσια. Η δική μου γνώμη είναι ότι σε μια, όταν έχουμε στυλ και όταν παρουσιάζουμε το στυλ μας και όταν έχουμε κάτι σε μια κλασική εικόνα, φροντίζουμε να βάζουμε και κάτι πιο πολύ κλασικό που να δίνει και να είναι ένα διαχρονικό στυλ, ας πούμε. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλεις αρβιλάκια, αυτά τα ορειβατικά, τα πολύ ωραία με τα κόκκινα κορδόνια. Δηλαδή να φτιάξεις μια εικόνα η οποία, αν θες να είσαι κλασική, να παίρνει και από το κλασικό κάτι. Okay. Γιατί έχεις βάλει το tweed από μέσα που με πηγαίνει προς τα εκεί. Έχεις βάλει και την εικόνα που με πηγαίνει προς τα εκεί, οπότε ξαφνικά μου φαίνονται πάρα πολύ άκυρα αυτά τα παπούτσια που φοράς, μαζί με την τσάντα. Αυτή είναι η δική μου εικόνα. Κατά τα άλλα δεν έχεις κάτι λάθος, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο να πω, οπ, κάτι fashion βλέπω εδώ απέναντί μου. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δύο. Ευχαριστώ. Δέκα ακόμα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Φωτεινή Τράκα. Ναι, γλιστράει λίγο. Και λέω... Θα την τυλίξω όμως, παρόλα αυτά, σε αυτή τη φάση. Ναι. Κάπως έτσι. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορώ να μιλήσω. Τέλεια. Πού πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ θα πάω... Είσαι άνετα. Ναι, μια χαρά. Ναι. Πολύ άνετα. Λοιπόν, εγώ πάω εδώ δίπλα στην Πάρνηθα. Ναι. Με το φίλο ατέλεια! Μου, ναι, με το φίλο μου το Βίτωνα που με πάει πολύ συχνά, τον άκο μου. Είναι και για φωτογραφίες, αυτό, για περίπατο. Ακριβώς. Και συνήθως πάμε για περίπατο και φωτογραφίες. Είδες. Οπότε επειδή είναι και φωτογράφος, κάνουμε και τα πορτρέτα μας, πάμε και στο καταφύγιο, τρώμε κιόλας και περνάμε πολύ ωραία.
Ζαλίστηκα με αυτό το κολάρο, θα στο πάρω. Συγγνώμη. Πάντω. Να σε εδώ που είσαι τόσο ωραία. Α, είναι φόρμα αυτό. Ναι, είναι ολόσωμο. Για δείξτε το μας. Πολύ ωραίο. Είναι με μακρύ μανίκι. Είναι με μακρύ μανίκι. Ωραία. Και φοράς κι άλλο σακάκι. Φοράω και ένα σακάκι. Ναι. Και αυτό το puffer jacket που είναι πολύ ζεστό. Να το λέμε και αυτά. Και αυτό το έχεις κάνει εσύ. Έτσι, και ένα καλσόν από μέσα. Το έχεις ενώσει όμως. Όχι, τι όχι, είναι τώρα. Καλσόν που έχει αντίστοιχο print με τη φόρμα. Αλήθεια. Γιατί ήθελα να έχει μια συνέχεια, γιατί αλλιώς είχε ένα κενό εκεί πέρα. Έχεις που δεν δίκιο, άρεσε. Ναι. Δεν φαίνεται όμως, το έχεις κλέψει. Το έχω κλέψει. Ωραία. Κορίτσια. Βαθμολογία. Ορίστε. Ευχαριστώ. Χριστίνα μου, δεν γίνεται. Έχει. Δεν αλλάζει βαθμό σήμερα. Κοίτα να δει σήμερα τι γίνεται. Σε έχει κερδίσει το βουνό. Με έχει κερδίσει το βουνό. Και λοιπόν, το look. Ναι. Η μόνη παρατήρησή μου. Ναι. Μετά όταν αποφασίσει να με ακούσει. Όχι, απλά. Ναι. Είναι ότι όπως πολύ έξυπνα σκέφτηκες να βάλεις ένα καλσόν για να έχει μια συνέχεια, έτσι να γινόταν και με το παπούτσι. Γιατί από εδώ που το βλέπω εγώ είναι. Που είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που έχει κάνει. Είναι ένα print από πάνω μέχρι κάτω και στο παπούτσι τελειώνει. Οπότε είναι λύση και δεν φοράς καθόλου παπούτσι από εδώ που το βλέπω εγώ. Να. Οπότε ή θα ήθελα κάτι με print ή κάτι μαύρο. Okay. Αυτά. Ναι. Και έχει και λεοπάρ και η ολόσωμη φόρμα που έχει βάλει και το μπουφάν με κάποιο και τρόπο. Το μπουφάν, ναι. Ωραία. Σε ποιαν έλεγε γιατί σου βάλει χαμηλό. Στα κορίτσια εκεί. Στην Εύα, δύο. Ναι, είμαι περίεργη, ναι. Η Εύα και η Κωνσταντίνα είναι. Ναι, ναι, ναι. Ποια θες να ρωτήσουμε. Ποια θες. Ναι, Δημοκρατία. Εύα. Και τις δυο. Και τις δυο, ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει, λοιπόν. Την Κωνσταντίνα. Ωραία. Κωνσταντίνα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς έχεις βάλει αυτό το outfit για τη φωτογράφηση, έτσι. Και για το βουνό. Για το άνω. Βουνό θεωρώ ότι αν μιλάμε για μήνα Δεκέμβριο. Χωρίς χιόνια, Πάρνηθα. Χωρίς χιόνια, στην Πάρνηθα θα κρυώσεις. Έχω πάει πολύ συχνά. Κι εγώ. Φιλάκια στο Βιτονάκο επίσης. Hey, δικός μου φίλας είναι. Και δικός μου. Όχι. Και όμως. Εντάξει. Και όμως. Βίτονα. Είμαι μεγαλύτερη σου. Οπότε ξέρεις. Το ξέρω από το ήμουν στο Λύκειο. Εντάξει, δεν πειράζει. Και εγώ από το σχολείο το ξέρω. Λοιπόν, είσαι θεωρώ πολύ λεπταντημένη για βουνό. Δηλαδή, αν είχες ρίξει από πάνω κάτι έξτρα απλά για να πεις ότι ρε παιδί μου πάω. Εκτός αν βγεις από τα μάξι και αμέσως αρχίσετε τα κλικ. Κάπως έτσι. Ναι. Και πάμε στο καταφύγιο. Εγώ κατάλαβα ότι θα περπατήσετε. Το παπουτσάκι σου είναι καλοκαιρινό. Δεν θα το έλεγα καλοκαιρινό, είναι πάρα πολύ ζεστό. Εντάξει, δεν είναι για περπάτημα στην Πάρνηθα. Θα τσακιστείς. Εντάξει, έχω πάει πολλές φορές. Θεωρώ ότι θα αντέξω. Εντάξει, θέλω να σου πω τη γνώμη μου ή θα σε απαντάς σε όλα. Άμα είναι να μου λες. Εντάξει. Θέλω να πεις κάτι εμένα άλλο. Αυτό το πράγμα για το βουνό, για Πάρνηθα, για αυτή την εποχή δεν μου αρέσει. Δηλαδή έτσι το look σου μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Μου αρέσουν τα σκουλαρίκια σου, μου αρέσει η τσάντα σου, μου αρέσει που έχεις παντού λεοπάρ. Το παπούτσι μου κλωτσάει, όπως είπε και η Χριστίνα, και το χρώμα και το ύφος. Το θεωρώ πιο γυμναστηρίου ή running, ας πούμε, jogging στο δρόμο. Για όλα. Ναι. Μου αρέσεις, αλλά δεν μου κολλάει για εκεί που πας. Okay. Αυτό. Τέλεια. Είσαι καλυμμένη? Πολύ. Ωραία. Έφυγε. Έφυγα μόνη μου. 3,6. Δημήτρη, εσύ. Ξεκινάω εγώ. Ξεκινά. Γεια σου, Φωτίνη. Γεια σας. Πας στην Πάρνηθα για βόλτα, Και εγώ έχω πάει. Δύσκολο βουνό η Πάρνηθα, να ξέρεις. Πάω συχνά. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω. Έχεις πάει και από κάτω επάνω. Το έχεις κάνει αυτό. Από τα τελεφερίκια να ανέβεις και να φτάσεις μέχρι το καταφύγιο. Ναι, ναι, ναι. Έχω πάει πάρα πολύ. Πάω πάρα πολύ. Από το τελεφερίκ στο καταφύγιο, λέω. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Περπατώντας. Από μέσα, από τις χαράδρες και τα λοιπά. Με χιόνια ή χωρίς. Χωρίς χιόνια. Χωρίς χιόνια. Έχω πάει και με χιόνια, αλλά όχι για αυτή τη διαδρομή συγκεκριμένα. Και εγώ έχω. Δεν είναι και το Όλυμπος, α πούμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Εκεί τα πρακτικά τι γίνεται, παιδιά, τι πειράζεται. Όχι, όχι, εδώ κάτι συμπληρώνει η κυρία στο. Με βοηθό στο πάνω. Η Ιωάννα Σιαμπάνη, εάν γράφει άλλο. Εάν ξαναδώσει το βιβλίο μα. Θα το χάσει. Μου το ζήτησε για να μου κάνει μια αφιέρωση. Δεν το δίνω. Δεν είναι για αφιέρωση. Δεν είναι για πρακτικά είναι. Κωνσταντίνα, φέρτο. Δεν την ολοκλήρωσα όμω. Κοίτα εδώ να δει. Η Ιωάννα Σιαμπάνη. Το βιβλίο κατάσχεται.
Λοιπόν, συνεχίζω το πρόγραμμά μου. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Η εικόνα είναι οκ. Δεν είναι κάτι το οποίο λέω πόσο ωραίο είναι όλο αυτό το πράγμα. Ποιο είναι. Είναι οκ. Με ενοχλούν τα παπούτσια και η τσάντα αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή την εικόνα. Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία μου είναι λίγο σαν να είναι ασυντόνιστα. Σαν να, όπως είπε και η Χριστίνα, σαν να μην υπάρχουν τα παπούτσια. Ήθελα κάτι διαφορετικό εκεί το οποίο να μου ταιριάξει ακόμα περισσότερο. Τώρα, επειδή είσαι η Φωτεινή και πηγαίνεις εσύ στο βουνό, ξέρεις, περίμενα να δω κάτι άλλο λίγο πιο βουνίσιο look, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το γουνάκι που έχεις ρίξει πάνω, το έχουμε ξαναδεί, κυρία Σιαμπάνη, που μιλάει συνέχεια. Δεν ακούει κιόλας. Κυρία Σιαμπάνη, το γουνάκι το έχω βάλει εγώ σε μια εμφάνισή μου. Ναι. Έχει παίξει δηλαδή. Γι' αυτό δεν καθόταν πάνω, σκέπευτε. Δεν ήθελε να κάνει. Δεν το άρεσε παρόλα αυτά. Δεν το έδεσε. Δεν είναι αυτό. Είναι απλά το μαλλί μου είναι τόσο ηλεκτρισμένο και έχει και μια ζέστη. Το μαλλί μου είναι έτσι εδώ. Και τη Ιωάννα είναι έτσι. Κάνω ένα έτσι και κάνει. Και τα νεύρα σου είναι λίγο έτσι σήμερα, νομίζω. Όχι, μια χαρά τα νεύρα μου. Κοίτα, Φωτεινή, εμένα μου αρέσει και το κολάν. Μου αρέσει και αυτό το μπουφάν το οποίο έχει βάλει από πάνω. Δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνω με το συνδυασμό. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα πω α, πάρα πολύ ωραίο. Ίσως αν έβαλε ένα μονόχρωμο από κάτω θα μου έκανε ακόμα πιο ωραίο. Εντάξει. Τι λέτε, παιδιά? Τίποτα εδώ. Δύο, Φωτεινή. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Φωτεινή. Μάλιστα. Το έχω παρατηρήσει εσύ, Φωτεινή, όταν την επιταγή, την Νίκη, ναι. Μετά κάτι παθαίνεις την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Κάτι λίγο... Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι όταν υπάρχει θεματολογία. Η θεματολογία είναι στο κόνσεπτ, ναι, καλά, παθαίνεις στο κόνσεπτ κόκο μπλόκο. Είναι όλα θεματολογία, να τα λέμε και αυτά αυτή η εβδομάδα. Ναι. Οπότε... Δεν θα είναι καλή. Παρίς. Γι' αυτό είναι με στα νεύρα. Άκου, το γουνάκι δεν μου κολλάει. Α, ναι. Ούτε τα prints μου πολύ κολλάνε. Αλλά, ναι. Αλλά το μπουφάν με τη φόρμα, κάτι γίνεται. Το κάτω δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που είναι σαν κάλτσα. Καλσόν τι είναι, δεν ξέρω. Κάλτσα είναι. Είναι καλσόν, αλλά. Ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου και δεν είναι και ωραίο πάνω στο πόδι σου. Mm. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα αθλητικά τα παπούτσια. Το τσαντάκι δεν με χαλάει, εμένα μου αρέσει. Και επίσης το κυριότερο όλων, ότι χαλάει το σώμα σου. Ποιο? Αυτό που βλέπω. Βλέπια. Ναι. Δύο για σήμερα, Φωτεινή. Εντάξει, τα παρδαλά κολλάν δεν χαρίζουν γενικά. Εντάξει, μπορεί είναι να βοηθάει για ένα άλλο παπούτσι. Και τι σημαίνει ότι τι είναι θα δύσκολο. Βάλω τα κουνί στο βουνό. Όχι. Εντάξει. Στέλια μου. Λοιπόν, Φωτεινή, θυμάσαι τότε που πήγες στο μαραθώνιο και περίμενες τη φίλη σου να πάτε για καφέ? Ναι, βεβαίως. Ίδιο look. Ίδια λογική. Καθόλου. Ίδια λογική. Ίδια λογική. Θέλω να πω ότι. Επειδή έχει είτε είσαι, όχι. Είτε είσαι στην πόλη, είτε είσαι στο βουνό. Είναι αντίστοιχης λογικής με την έννοια ότι δεν πιστεύω ότι θα κρυώσει σίγουρα. Δεν το πιστεύω, ναι. Εγώ το πιστεύω. Ωραία. Ότι θα κρυώσεις. Επίσης, αυτό το κολάν, η αλήθεια είναι ότι δεν σε κολακεύει με flat παπούτσια. Ωραία. Έχει κάποια σχήματα σε κάποια σημεία που σου χαλάνε τη σιλουέτα, που όλοι ξέρουμε και έχουμε δει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αυτό το κολάν δεν είναι για flat παπούτσια για σένα. Μετά, το print του καλσόν με το print του κολάν, κάτι δεν πάει καλά. Και το print του μπουφάν, δεν νομίζω ότι ταιριάζει με τη φόρμα. Ωραία, okay. Δηλαδή, μ' αρέσει το τζάκετ με τη γούνα, μ' αρέσει και το κεφάλι, μ' αρέσει και η τσάντα, αλλά, δηλαδή, μ' αρέσει το από τη μέση και πάνω πολύ, αλλά δεν μου κάνει βουνό. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια εμφάνιση για βουνό και δεν μ' αρέσει και ο συνδυασμός των print. Εντάξει, τουλάχιστον προσπάθησα. Όπως και όλες. Ένα. Μπορεί. Κωνσταντίνα. Και σκέφτομαι και τις μέρες που έχουν απομείνει για τα Χριστούγεννα. Εγώ σκέφτομαι τα μηνύματα που θα μας στέλνει το fan club της. Ναι. Fan club. Έχεις πολλά fan club, Φωτεινή. Ναι. 8,6. Τέλειο. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Μαρία Λέκα.
Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνεις? Καλά είσαι. Καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι στα Τρίκαλα. Α, ωραία. Είναι μπαμπάς μου από εκεί. Ναι. Πού, Θεσσαλίας ή Κορινθίας? Θεσσαλίας. Πάνω. Ναι. Ωραία. Και έχω κανονίσει με την φίλη μου. Θα μείνω στο σπίτι της για το βράδυ, τέλος πάντων, και θα πάμε πριν για μια ζεστή σοκολάτα το απόγευμα. Και το βράδυ θα μείνω σε εκείνη, γι' αυτό και ο σάκος. Α, ωραία. Έχεις κάνει περίπατο, έχεις πάει στα Τρίκαλα. Κάνεις μαζί. Ναι, έχω πάει. Έχεις πάει εκεί που είναι το ποτάμι. Ναι, ναι, ναι. Είναι... στη γέφυρα. Ναι, στη γέφυρα, λέει. Α, ωραία. Έχω πάει. Εντάξει. Λοιπόν, κορίτσια. Εκεί θα βολτάρουμε κι εμείς και μετά θα πάμε σπίτι της. Μια χαρά. Βαθμολογία. Χριστινάκη. Ναι, λοιπόν. Και αυτό σου άρεσε. Πάρα πολύ μου άρεσε. Το μόνο που θα άλλαζα. Να σε ρωτήσω, πόσες κοπέλες έχουμε δει? Πολλές. Πόσες? 8. Έχεις βάλει και στις 8, 5. Ναι. Όχι. Σε μένα δεν έβαλες. Πόσο σου έβαλε? 3. 3. Άρα μόνο στην Κωνσταντίνα. Όχι, δίκιο ήταν. Εμένα... Δεν σε πρόλαβε. Ρωτά. Νομίζω μετά την Κυριακή έγιναν όλα. Επειδή. Το είπα και πριν. Ναι. Ξέρεις γιατί ρωτάω αυτό? Επειδή μου είπες νωρίτερα ότι δεν σου αρέσουν οι κανόνες. Ναι. Οι καινούργιοι κανόνες με την νικήτρια και όλα αυτά. Λέω μήπως είναι μια καινούργια τακτική το ότι βάζεις σε όλες τις συμπαίκτριες σου σήμερα ένα βαθμό. Ναι. Τόσο ώστε, εντάξει, σαν... Ναι, όχι, όχι, όλα έγιναν μετά την Κυριακή. Ποια Κυριακή? Μετά. Την Κυριακή την παίκτρια. Ναι, ναι, νομίζω. Α, νομίζω εκεί, την Κυριακή. Ναι. Και προσπαθώ να σκεφτώ τι κάναμε την Κυριακή. Ναι. Και λέω, δεν βρεθήκαμε. Εντάξει. Λοιπόν. Κακός, λοιπόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που θα. Κυριακή, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνουμε. Όχι, την Κυριακή. Παρακαλώ. Εδώ. Ναι, το καταλάβαμε. Μετά την Κυριακή. Όχι, δεν έγινε κάτι. Απλά είπα ότι μετά την Κυριακή θα βάζω 5. Αυτό. Αποφάσισε να δίνει 5. Εγώ τι βλέπω βάζω. Άρα θεωρείς ότι όλες οι εμφανίσεις είναι για 5. Ναι. Α, μετά την Κυριακή. Η για Κυριακή να τα άβαλα... πόσο ήταν, 5? Δεν θυμάμαι τι έβαλες την Κυριακή. 3. Εσύ πόσο θα ήσουν? Κάτσε, μετά την Κυριακή ήταν η Ιωάννα Σιαμπάνη 5, η Νίνα Παπαϊωάννου 5, η Κωνσταντίνα Σουλτάτη 5 και η Ρόζα Κεντάλα 5. Και η Φωτεινή Τράκα 5. Και η Μαρία 5. Μάλιστα. Και η Μαρία 5. Εσύ πόσο θα ήσουν? Εγώ έρχομαι πάντα για 5. Έρχεσαι πάντα για 5. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν... Εντάξει, δεν έχουν τελειώσει τα κορίτσια. Καλά. Και άλλο εντάξει, δρόμο. Έχουμε καταλάβει ότι προφανώς αυτό είναι μια αντίδραση για κάτι, αλλά. Ναι, λοιπόν. Κρίμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που θα άλλαζα είναι η τσάντα. Θα έβαζα κάτι σε τσάντα ζώνη ή κατοχιαστή. Αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευτυχώς ήσουν μετά την Κυριακή. Όχι, όχι, θα πέρασω τους άλλους. Όχι, το θα πρέπει να ουσιάσω αυτόν τον σημείο. Ναι. Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η Μαρία, γενικά. Λίγο με την εφαρμογή του παντελονιού έχω ένα θέμα κάτω, το οποίο έγινε παρατήρηση και σε μένα και όσο το σκέφτομαι, όντως θα ήθελα να είναι κάτι λίγο πιο στενό, γιατί έχεις πολύ ωραία πόδια. Α, είναι έτσι το παντελόνι αυτό. Το ξέρω, είναι αλλά μπάκι. Θα ήθελα και σένα να σου είναι λίγο πιο στενό. Δεν μ' αρέσει στενό, ναι. Λίγο η τσαντούλα σου δεν μου αρέσει. Το backpack, θα μπορούσες να έχεις κάτι πιο περιποιημένο, ξέρεις. Καταλαβαίνω το sleepover, αλλά θα μου άρεσε κάτι λίγο πιο στυλάτο, παρόλο που είναι sleepover, είσαι η Μαρία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα, αλλά εντάξει. Μου κάνει λίγο γυμναστηρίου, ξέρεις, για σένα, έτσι όπως έχω δει να ντύνεσαι. Άμα ήταν μια άλλη καλό κοπέλα στο δρόμο, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη τσάντα φοράω και σε καλές περιπτώσεις. Εντάξει, okay. Επειδή είπες για σένα, εγώ δέχομαι. Ναι. Όχι, το καταλαβαίνω. Και το καπελάκι σου μου αρέσει. Ιωάννα, λίγο... τι έγινε? Θέλω πίσω το βιβλίο μου. Γιατί γελάτε? Συγγνώμη. Με ρώτησε το sleepover τι είναι, αλλά το είπε πάρα πολύ αυθόρμητα. Τι είναι το sleepover, τι λέω. Και ήταν και φάνηκε αστείο. Και μόνο αλλά ήταν το ύφος όταν το είπε γι' αυτό. Μου φάνηκε και εμένα αστείο. Το βιβλίο θα επιστραφεί μόλις το επιτρέψει η Κριτική Επιτροπή. Συγγνώμη για την εγώ διακοπή. Είμαι απλά μεσολαβητή σε όλο αυτό. Να μην το δίνει για αφιερώσει. Το πήρε. Δεν είναι λεύκομα. Α, ναι. Το πρακτικά είναι. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Το βλέπετε. Συγγνώμη. Ναι, εγώ πρέπει να σημειώσω τι πράγματα. Τι το έδωσε Πατρίτσια, να κάνει καρδούλες. Τώρα πρέπει να σημειώσω πράγματα. Θα το δώσουμε αλλού το βιβλίο. Θα αναπτυχθεί αλλού.
Με μία μετάνοια. Όχι, όχι, όχι. Αλλού θα το δώσουμε. Άκου. Αλλού. Στέλιο. Ναι. Μέχρι να αποφασιστεί, θα γράφεις εσύ τα σημαντικά. Τι γράφει, μωρή, για να δω, τι γράφει. Για να ξέρω τι έχει γράψει. Κωνσταντίνα μου. Εντάξει, δεν πειράζει, Κωνσταντίνα. Η Μαρία είναι όμορφη, κατάλαβε τι δεν μου άρεσε. Ευχαριστώ. Μαρία, πάμε να δούμε μέσο όρο. Μαράκι, 4. Τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάτι πήρε τα αυτή μου ότι είναι ημιτελής. Ημιτελές, μάλλον αυτό που γράφτηκε. Η αφιέρωση ημιτελής, τι είναι. Πεθαίνω. Μπέτη. Έλα, πες τι λέει. Πεθαίνω με τα πρακτικά, πεθαίνω. Δεν πρέπει να τα αποκαλύπτουν απλά τα πρακτικά. Απλά, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει σεβασμό σε αυτό το βιβλίο πρακτικό. Νομίζω ότι είναι λευκόμα. Αυτό το αφιέρωση δεν έπρεπε να υπάρχει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ευθύνεται και η Ιωάννα που το άφησε έρμεο το βιβλίο και το έχασε. Αφήστε με να διαβάσω λίγο. Και το λίγο, έχασε. Λίγο. Λοιπόν, 15 διέξι. Ρόζα και ντάλα, τσάντα, την έχω βάλει εγώ. Γκούφι, ζώνη. Την έχουμε δει αρκετές φορές σε πολλά κορίτσια. Σος. Να κάνει ο κύριος Αργυρόπουλος εξώφυλλο της Σπυροπούλου. Η Μπάση. Μπράβο, Ιωάννα. Η Μπάση με γούνα της Κωνσταντίνας. Η Χριστίνα έχει φορεστολίσει το σακάκι με διαμαντένιες τρέσες που είχε στολίσει και τον καλά στο avant-garde. Τα γυαλιά, το avant-garde. Η Κυριακή φοράει την τσάντα μου. Αλλάζει από σήμερα η διαδικασία της επιλογής, λέει γι' αυτό. Και. Γράμμα στον Νέο Βασίλη. Γράμμα στον Νέο Βασίλη. Η Εύα φοράει πουκάμισο που έχει φερθεί τρεις φορές. Η Μαρία φοράει τα παπούτσια του πρώτου επεισόδου. Δεν το είχατε προσέξει. Πάμε στα χιόνια. Πήραμε τα βουνά, γράφει για σήμερα. Δεν έχει σημειώσει τίποτα άλλο. Και εδώ, τσιριδούλα μου, θέλω να σου πω. Πως αν δεν τα βρεις με τη μόδα, μπορείς να κάνεις άνετα καριέρα δικηγόρου. Αλλιώς θα σε προσλάβω για visual merchandiser. Ναι, γιατί visual merchandiser δεν έχουν σχέση. Μα είναι δυνατό στα βιβλία των πρακτικών να κάνετε αφιερώσεις. Λοιπόν, όχι. Θα στο δώσω. Για το σος. Όχι, όχι, όχι. Μην μου το παίρνεις, Κωνσταντίνα. Δεν το θέλω. Είναι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση να γραφτεί στα πρακτικά μου, όλες τα πάρει. Θα σκεφτώ που θα το δώσω. Να σου πω κάτι, η Ιωάννα γράφει. Στα πρακτικά τα σημαντικά. Ήταν σωστά. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω το φάουλ ήταν της Πατρίτσας. Εγώ έφυγα. Έπρεπε να το προστατεύσει η Ιωάννα το βιβλίο. Εγώ νομίζω. Παίρνω όλη την ευθύνη. Λόγω της χαλαρότητας που μας διέπει σήμερα. Εντάξει, και η Πατρίτσα της είπε μια κουβεντούλα και την κουβέντα έφερε την κουβέντα. Συγγνώμη από την Κριτική Επιτροπή. Εγώ λέω η Ιωάννα να το ξαναπάρει πίσω. Και δεν θα το ξανακουμπήσω. Συγγνώμη, εγώ θέλω να σημειωθεί ότι βάζει συνέχεια πέντε. Η Ιωάννα στον καλά φορούσε τα κοσμήματά μου και επίσης προχτές δεν το έγραψε, φορούσε την τσάντα της Κωνσταντίνας. Γιατί τα δικά της δεν τα γράφει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω. Για το δώσουμε, γιατί δεν έχει σημειωθεί και ότι η Χριστίνα βάζει πέντε σήμερα σε όλες. Επειδή η Χριστίνα σήμερα είναι μέσα στη ξυνήλα, νομίζω ότι είναι η μέρα να πάρει το βιβλίο των πρακτικών. Θα τις ξεπροστιάσει όλες. Δεν θα αφήσει καμία. Όχι, όχι, όχι. Θα δάσει το στόχο. Μετά θα συμπληρώσουμε. Το κανάλι μία έχει. Για τον εαυτό δεν γίνεται να μην σημειώνω. Μην τα κάνεις βιβλίο. Ακούσατε τι είπε για τον εαυτό μου, δεν σημειώνω. Πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όχι, αφού το έλεγες, ποιος είναι εαυτό σου. Όταν όμως ερωτηθώ, φυσικά και θα πω. Κορίτσια. Κορίτσια. Όποιος μου δώσει καλύτερη προσφορά, κορίτσια, ούτε σχολείο. Στο σχολείο υπάρχει καλύτερη σοβαρότητα. Ούτε σχολείο που καλά, δέσουμε... Ιωάννα, εσύ δεν γράφεις τον εαυτό σου. Δεν γράφεις για τα δικά. Γράφει μόνο άμα φοράνε άλλες δικά της, καταλαβαίνεις. Α, μπράβο. Δεν τα γράφεις. Όχι. Όχι, αυτό συμβαίνει. Κάτσε, έχει δίκιο η Χριστίνα. Εγώ αν ερωτηθώ, ναι, έχει δίκιο, εννοείται, αλλά δεν μπορώ τώρα κάθομαι να γράφει και για τον εαυτό μου. Πώς, αν ερωτηθώ όμως, φυσικά και θα πω την αλήθεια. Εμείς είπαμε να βγάλουμε από πάνω σε αυτό. Μα δεν μιλάω για την κορδέλα, κορίτσι μου, μόνη μου το είπα. Σκρίπτα, μάνα. Εγώ τα σημειώνω για να τα θυμάμαι εγώ και τις ημερομηνίες για να ξέρω τι έχει γίνει πότε. Αυτό κάνω. Ναι. Εγώ τα δικά μου τα θυμάμαι, δεν χρειάζεται να τα γράφω. Εμείς που τα θυμόμαστε όμως, βρε Ιωάννα μου. Ιωάννα. Λέω εγώ τώρα. Αλλά τα γραπτά τα μένουν. Τα δικά σου. Ναι, εσείς δεν τα θυμάστε. Αλλά τα θυμάστε αλλά εσείς. Εγώ οφείλω όταν με ρωτήσετε να απαντήσω. Ιωάννα, Χριστίνα. Άκουσα να σου πω. Σου δώσα μια ευκαιρία να φύγει από πάνω σου η ρετσινιά της αντιγραφής. Και λέμε, αφού μπήκε στον ίσιο δρόμο, να είσαι αμερόληπτη, έπρεπε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ήταν η ευκαιρία σου να φύγει από πάνω σου αυτό το. Εγώ το πήρα πάρα πολύ στα σοβαρά και φαίνεται και στις σημειώσεις μου. Φαίνεται. Γιατί δεν έχω αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Χριστίνα. Τι.
πιστεύεις ότι το πήρες σοβαρά? Εγώ τι είχα να πω, το είπα, δεν έχω από κάτι άλλο. Και επίσης, από όλα αυτά που έχω γράψει, δεν έχω πει τίποτα. Αν ερωτηθώ, θα πω. Άρα αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό είναι το καθήκον μου. Άρα να ξέρω τι γίνεται και πότε. Οι ημερομηνίες, τι έχει γίνει, αυτά, όλα. Μα γελιό! Και λέω τώρα, εγώ αυτή θέλω να μοιράσω την μπουγάτσα μου. Προκαλώ! Με ποιον! Να σας πω ότι η Χριστίνα το πρωί... Που ήθελα να μοιράσω την μπουγάτσα μου μαζί της, για να δώσω τη μισή. Όχι, για να δείτε ότι λέει μισές αλήθειες η Χριστίνα, της είπα το πρωί να μου παραγγείλει και εμένα μπουγάτσα και δεν μου παρήγγειλε ποτέ. Και εγώ την κοιτούσα που έτρωγε μπουγάτσα μπροστά μου. Εντάξει, είναι... Είναι δυνατόν. Να το! Το βγάλαμε το λαβράκι για σήμερα. Το ψέμα του αιώνα. Είναι και ψεύτρα. Είναι μάρτυρες οι περισσότερες. Από πού παίρνετε μπουγάτσα? Παραγγέλνω από το κινητό μου τέλος πάντων. Και έχει ένα συν για να βάλω δύο μπουγάτσα. Γιατί της λέω θέλω μπουγάτσα. Μου λέει θέλω κι εγώ. Θα πάρω και για τις δυο μας. Μου λέει ναι. Και κάνω το λάθος όντως και δεν πατάω το συν για να έρθουν δύο, γιατί δεν έχω ξαναπαραγγείλει και ποτέ. Και όταν μου έφερε ο Τελιβεράς τη μία μπουγάτσα, νιώσα τόσο άσχημα που πάω μέσα και τις κάνω. Είναι τα μπροστά όλες, Πατρίτσια μιλά. Και κάνω. Πω, Ιωάννα, συγγνώμη, μου έφερε μία, θα τη μοιραστούμε. Και την κυνήγαγα από πίσω να τζώσω τη μισή μπουγάτσα και δεν την ήθελε. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω. Μίλα και εσύ, μίλα και εσύ, μίλα και εσύ. Δεν μπορώ να σου φάω το φαγητό. Ναι, αλλά μη με κατηγορείς, γιατί νιώσα πάρα πολύ άσχημα και σε κυνήγαγα για να σου δώσω την μπουγάτσα μου. Παρακαλώ, προκαλούμε την Ατσούν Μίντια να σας πάρει όλες και να σας στείλει στο Survivor. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Εκεί θα καταλάβετε. Εκεί θα καταλάβετε τι σημαίνει να πάτε όλες εκεί στο νησί μόνες σας. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να επανέλθει η τάξη, παρακαλώ. Και δεν ξέρω ποιος θα ξαναπαραγγείλει την επόμενη φορά και θα φέρει και για μας. Να τα λέμε. Δεν είναι πολύ ωραία αυτά που κάνεις, Χριστίνα μου. Και είχε δίκιο η Ιωάννα που ήταν πειραγμένη. Λοιπόν, μαζί σου εννοώ. Λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ και είναι στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με σένα, Στέλια μου. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που φοράς. Το παλτό, αυτό το καφέ είναι αυτό που έχεις ξαναβάλει. Ναι. Ωραία, το έχεις βάλει πολύ διαφορετικά. Για να, διαφορετικά. Για να το φοράς από μέσα. Ήθελα να κάνω μια ενιαία μαύρη σιλουέτα. Ναι. Να φαίνεται, που είχατε πει ότι αν είναι το ίδιο υλικό, φαίνεται πιο ψηλό το πόδι. Επειδή είναι και flat, να φαίνεται και ψηλό, παρόλο που φορά flat. Να συνεχίσω με μαύρο για να φαίνεται ακόμα πιο ψηλό και να βάλω από πάνω, να παίξω με τα παλτό. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό τύπου ζακέτο παλτό. Τι είναι, αλλά τσόχα, είναι. Πολύ λεπτό. Ναι, είναι ίδιο χωρίς φόδρα. Τσόχα. Ναι. Ναι. Και μετά έβαλα και αυτό από πάνω, που είναι το ίδιο ύφασμα και ταιριάζουν οι αποχρώσεις όλες μαζί σε σύνολο. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Λοιπόν, τα έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Το παντελόνι με την μπότα είναι καταπληκτικά συνδυασμένο και η μπλούζα και τα πανωφόρια και το γούνινο γυλαίκο. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Και το καπέλο σου μου αρέσει, γιατί χαλάει λίγο την εικόνα, που είναι πάρα πολύ elegant. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η τσάντα. Αυτή η τσάντα δεν είναι για σένα. Είναι για το γυμναστήριο, όπως σου είπαν τα κορίτσια, αυτή η τσάντα. Και μπορείς να την κρατάς και εσύ όταν έρχεσαι, ξέρω εγώ, στο γύρισμα. Αυτή την εικόνα, αυτή η τσάντα τη χαλάει. Όλο το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ ωραίο. Να αφήσω. Ναι, βγάλτε την τελείως. Γιατί έχει μια κομψότητα και μια χαλαρότητα ταυτόχρονα και σου ταιριάζει και πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ ωραία ισορροπία στα χρώματα. Είναι πολύ ωραία δουλεμένο. Και το καπέλο είναι τόσο όσο πρέπει για να γίνεται λίγο πιο σπορ. Και δεν φοράω γενικά τέτοια καπέλα, αλλά αυτό μου άρεσε, ήταν έτσι. Σου πάει και πάει και πάρα πολύ με την εικόνα. Αυτό, για τη τσάντα, με τη τσάντα είναι το πρόβλημα. Γενικότερα είσαι πάρα πολύ ωραία, είσαι από τις πιο ωραίες σήμερα, μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Τρία για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Μαράκι μου. Είσαι πάρα πολύ ωραία, είτε πας Τρίκαλα Κορινθίας. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο το. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μποτάκια. Πάρα πολύ. Τα έχει συνδυάσει πάρα πολύ ωραία με αυτό το δερμάτινο παντελόνι, το οποίο εδώ επάνω δεν σου κάθεται τόσο καλά, αν δεν κάνω λάθος. Από ό,τι φαίνεται. Εδώ. Ναι, γιατί είναι λίγο περίεργο εκεί. Λίγο φαρδί. Είναι λίγο φαρδί. Είναι μόνο του έτσι. Είναι πολύ ψηλόμεσο και είναι φαρδί. Οκ. Άρχισε να τα κάνει δικά σου όλα αυτά, να αρχίσει να τα νιώθει δικά σου. Δικά σου είναι, στην ντουλάπα σου είναι. Να τα εστερνίζεσαι, πώ να σου το πω. Να τα καταλαβαίνεις και να γίνουν κτήμα σου. Τρία. Ευχαριστώ. Πέτη μου. Μαράκι, πολύ ωραίο το look και εμένα μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει και που βάλες αυτό το καπέλο και όχι ένα σκούφο όπως θα περιμέναμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Οπότε το σπάσες λίγο. Συνδυάζεται πολύ ωραία με το παντελόνι και το αρβιλάκι. Και αυτό έρχεται σε λίγη κόντρα το παλτό με το από μέσα το μπέζ που το κάνει πιο
intellectual, να το πούμε έτσι. Οπότε όλο αυτό έχει μια ισορροπία πάρα πολύ ωραία. Και εμένα δεν μου αρέσει η τσάντα. Ωραίο όμως ο συνδυασμός που έκανες, μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεκατέσσερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι είναι η Εύα Μπάς. Πια. Τα βγάζω και όλα αυτά. Των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών σε, όλα τα, σε όλες τις γλώσσες. Ναι. Αυτή δεν ήταν η γαλλική, τι ήταν. Ναι, ναι. Α, ωραία. Επειδή εσείς επιλέγετε τραγούδια, γι' αυτό. Όχι, δεν το επέλεξα εγώ. Καμιά φορά ξέρεις, τα αφήνουμε στον Ηλία να βάλει ό,τι θέλει. Ποιος το επέλεξε. Γνωρίζοντας τα κόνσεπτ. Α, ο Ηλίας. Βάζει. Ωραία. Πού πας? Λοιπόν, εγώ είμαι στην Αράχοβα για Σαββατοκύριακο με μία φίλη μου. Έχουμε πάει να ξεκουραστούμε. Και έχουμε βγει μια απογευματινή βόλτα στη χώρα να πάμε να πιούμε μια ζεστή σοκολάτα. Οκ. Okay. Ωραία, κορίτσια. Χριστίνα, δεν σε βλέπω να γράφεις. Καλά, δεν το σβήνει. Δεν το σβήνω. Εντάξει, μην γράφεις σβήνει αφού είναι... Αυτό λέω κι εγώ. Χριστίνα μου, πεντάρι, μόνιμο. Μόνιμο. Τρελάθηκε στο λαθιέ. Το έχεις κάνει τατουάζ. Είναι να μην τρελαίνομαι εγώ. Σ' άρεσα πολύ, ε. Τρελάθηκα λοιπόν από αυτό που έχεις κάνει. Και η κάλτσα ειδικά, ε. Κάλτσα φοβερή, το παπούτσι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό το κρέμ. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Έλα, ναι. Μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις αυτά τα δύο, το πανωφόρι και το μέσα. Ναι. Και να κάνεις ένα total look με αυτό το χρώμα. Εντάξει, ναι, θα μπορούσα. Όχι, εντάξει, αλλά δεν... τώρα μου ήρθε. Δεν είχα Χριστίνα τα κατάλληλα μου, ρούχα. Ναι. Τώρα πέρα τη πλάκα, επειδή ναι. Εδώ βγαίνει μια βαθμολογία, ναι. Κρίνεστε, υπάρχει επιβράβευση, χρηματικό ποσό. Δεν το κάνουμε έτσι. Ναι. Βάζεις πέντε ναι. Και κάνεις κάποιες παρατηρήσεις, αλλά ναι. Δεν στέκει. Γιατί κάνεις διορθώσεις. Όχι, όχι. Είπα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσεις ένα άλλο look, αυτό το είπα για τα πονοφόρια. Επειδή έχουμε δει την πορεία σου εδώ και τρεις μήνες. Ναι, ναι, όχι. Για τα πονοφόρια δεν ξέρω αν με άκουσες. Είπα, θα μπορούσε να τα έχεις χρησιμοποιήσει. Επειδή έχουμε δει την πορεία σου εδώ και τρεις μήνες. Ναι. Και τη βαθμολογία σου αντίστοιχα. Ναι, ναι. Σήμερα βάζεις εμφανώς, δεν σβήνεις καθόλου το πινακάκι σου και διατηρείς ναι. Αυτή τη στάση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν το κάνεις τυχαία. Είναι εμφανέστατο. Ναι, αλλά μου αρέσουν. Τι να κάνω, από ψέματα. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Άρα δεν λες ψέματα. Όχι, ποτέ στα πείματά μου, όπως λέει και ο φίλος μου Σεφερλής. Χριστίνα μου, θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Εντάξει, ρώταμε. Υπάρχει κάποιος λόγος που τα βάζεις αυτά τα πεντάρια σήμερα έτσι απλόχερα ή επειδή όντως πιστεύεις ότι τα κορίτσια είναι τόσο σήμερα. Είναι ένας τρόπος να διαμαρτυρηθώ για πράγματα που δεν συμφωνώ. Ναι. Είμαστε πολλοί άνθρωποι εδώ μέσα και φυσικά δεν συμφωνούμε. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά επειδή τώρα τελευταία δεν συμφωνώ σε πολλά πράγματα και δεν πρόκειται να βρω το δίκιο μου. Οπότε, ας πούμε ότι είναι ένας τρόπος... Διαμαρτυρίας. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά είσαι πολύ όμορφη και πιστεύω ότι δεν σε αξίζει ένα πέντε. Ευχαριστώ, Χριστίνα. Ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεών του, οπότε όλα οκ. Okay. Ναι. Πάμε να δούμε το μεσόωρο. 3,6. Ευχαριστώ. Να βάλω και τα κασκόλ. Και να κάνεις και το σταυρό σου, να διαμαρτύρονται όλες με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Κάθε μέρα παίρνετε όλες πέντε. Okay. Να είστε καταπληκτικές βαθμολογίες. Έπιασε και το γράμμα σου στον Άι Βασίλη ναι. Που ζήτησε τα πεντάρια, ήρθανε. Όχι, από εμάς θα την παπαδεύει. Από την Κριτική Επιτροπή τα ζήτησε. Αλλά αυτό δεν, όχι, δεν είναι... Δεν χαίρομαι γιατί ούτως ή άλλως το ίδιο κάνει. Αν μπαίνει σε όλες μας πέντε. Δεν μπήκε σε όλες όμως σήμερα. Κωνσταντίνα.
Και την Κυριακή. Και την Κυριακή. Α, ναι. Οι οποίες ελπίζω να μην αρχίζουν και αυτές τώρα διαμαρτύρονται και βάζουν σε όλες άσο. Εντάξει. Το βλέπω στα site. Ο καθένας κάνει το, ό,τι... Τον τίτλο τον βλέπω στα site. Ό,τι νομίζει. Ποτέ την Κυριακή. Έξαλλη η ίδια με τη διαμαρτυρία της η Χριστίνα Παπαδέλη. Βάζει πεντάρια. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, όχι. Βολεύει γενικώς. Βολεύει. Λοιπόν. Δημήτρη μου. Χάτε. Εύα μου. Γεια σας. Τι κάνεις, μπορείς να βγάλεις λίγο το παλτό. Βεβαίως. Να βγάλω και το κασκόλ και τα λοιπά ή... Βγάλ τα λίγο, γιατί όχι. Να δούμε αυτά τα υπέροχα κουμπάκια που έχει αυτό το παντελόνι. Εμένα μ' αρέσει. Καλά, ό,τι σ' αρέσει, όχι, αυτά έβαλες. Α, τα γάτια είναι... Είναι... και αυτά. Για οδήγηση. Όχι, δεν είναι για οδήγηση. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό που έχεις κάνει. Τα έχεις ταιριάξει. Το παντελόνι και μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, είναι ένα ωραίο δερμάτινο παντελόνι, το οποίο έχεις βρει έναν ευχάριστο τρόπο να το συνδυάσεις με αυτά τα καλτσάκια και, αυτό το... και τα αθλητικά παπούτσια. Ναι. Με ενοχλούν λίγο, το κάνουν πιο κλασικό και πιο βραδινό, ενδεχομένως, ξέρεις, δεν έχω το να σου το εξηγήσω τα τώρα, κουμπάκια. Τα κουμπάκια αυτά εκεί. Αν ήταν δηλαδή χωρίς κουμπάκια, θα μου ταιριάζει ακόμα περισσότερο. Θα ήταν ένα σκέτο κολάν δερμάτινο όμως. Θα ήταν ένα δερμάτινο παντελόνι που θα ταιριάζαν περισσότερο αυτές οι κάλτσες και αυτά τα παπουτσάκια. Ναι. Okay. Η τσάντα δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ με το υπόλοιπο outfit. Τρία. Thank you. Μπέτη μου. Εύα μου. Μ' αρέσει σήμερα. Ευχαριστώ. Και εμένα μ' αρέσει πολύ. μ' αρέσει αυτό το ασπρόμαυρο look που έφτιαξε για το βουνό. Είναι χαλαρό, cozy, πολύ έτσι ζεστό, άνετο. Πού πας, είπες, να φας τα ταβέρνα. Στην Αράχοβα, είμαστε με μια φίλη μου και είναι απόγευμα και πάμε να πιούμε μια ζεστή σοκολάτα σε μια καφετέρια. Αφήσαμε τα κρασιά. Πάρα πολύ ωραίο outfit. Μ' αρέσει σήμερα, Εύα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει και ο σκούφος με τη φούντα. Είσαι ωραία. Τέσσερα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζει η ευχή του Άι Βασίλη. Άντε να δούμε. Είσαι κοντά. Έχω και άλλες ευχές μετά από αυτό. Λέτε να πιάσουν όλες φέτος. Δεν ξέρω. Λέτε να είναι η χρονιά μου. Δική σου. Η χθεσινή ήταν δική σου. Ποια περσινή. Η χθεσινή, λέω, ήταν δική σου τη μεταμόρφωση του σκύλου. Α, που μεταμορφώθηκε η Μπέτη σε σκύλο και επέστρεψε. Εντάξει, είναι δυνατόν. Εντάξει, κορίτσι. Στέλιο μου. Λοιπόν, μ' αρέσει σήμερα πολύ. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι αυτό το παντελόνι φορεμένο με κάλτσα τάρανδο και αθλητικά. Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζακέτα, μ' αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα, μ' αρέσει το παντελόνι, αυτό το γουνάκι και το κασκόλ χωρίς τις οδηγίες πλησίματος. Θα προτιμούσα να είναι. Δεν αγαπώ. Αφού οι οδηγίες πλησίματος πανέρχονται, πανέρχονται, πανέρχονται. Δηλαδή παλεύω καλά, να βγάλω ένα Τρεις μήνες. Ακόμη δεν έχεις μάθει ότι ειδικά από τα κασκόλ κόβεις οδηγίες πλησίματος. Μα το κασκόλ είναι δικό μου. Δεν το πήρα τώρα. Ίσα-ίσα. Αφού είναι δικό σου, κόψτες να τελειώνεις. Ναι, εντάξει. Η σαφύρι για να θυμάμαι. Πάρτε λίγο. Πάρτε λίγο. Όχι, πάρτε λίγο. Ξεχνάω, μωρέ. Πάρτε λίγο. Μωρέ. Αμάν. Όλο στη λεπτομέρεια. Καλά τα λέω εγώ. Η λεπτομέρεια κάνει διαφορά. Κοίτα το. Δεν φαίνεται καν. Σημαία είναι. Κοιτάξτε το, είδα εγώ, δεν το κάνω. Είναι σαν σημαία. Τίποτα δεν φαίνεται. Κοιτάξτε. Νάτι, κοίτατε. Πώς το προβάλλει αυτό το πρόσωπο. Όταν όμως έκανε την πασαρέλα και αυτό ανέμιζε, ανέμιζε και σημαία. Με ένα άλλο παπούτσι, η εικόνα θα ήταν πολύ πιο ωραία. Ναι, αλλά είναι ακόμα ωραία. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν σας αρέσει μόνο το παπούτσι. Και η κάλτσα. Άντε και η κάλτσα. Και το γυρισμένο παντελόνι. Και η σημαία στο κασκόλ. Ρωμάζεται, τρομάζεται, μην λες, θα ταράζεται. Πήγαμε μείον τέσσερα. Άρα... Χιόνω στη βάδα. Άρα... Όχι ένα. Άρα... Δεν είμαι για ένα, δεν είμαι για ένα. Άρα... Σήμερα δεν είμαι. Κοιτάξτε ταραγή που έχει βάλει. Δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Κοιτάξτε και λυγίζει ποδαράκι, λυγίζει ποδαράκι. Παιδιά, άμα μου βάλει ένα σήμερα που έχω κάνει... Όχι, όχι. Τρία θα σου βάζα. Ευχαριστώ. Τι θα έκανα όμως που βάζει ένα πραγματικά. Τη διαμαρτυρία. Όχι, πες πραγματικά. Διαμαρτυρία. Τι θα βάζει έτσι μετά. Πεντάρια για σου. Όλες ένα. Έτσι. Αυτή είναι η Βαμπάση. Εσείς για τη διαμαρτυρία γιατί δεν φέρετε κάθε μέρα φάει. Γιατί ρε παιδί μου υπάρχει διαμαρτυρία και διαμαρτυρία. Άλλη διαμαρτυρία με πεντάρια. Και καλά κάνει. Η άλλη σου λέει με άσους. Και καλύτερα κάνει. Εύα μου, 13,6. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε τις εμφανίσεις των κοριτσιών με την Πατρίτσια Κόρφα.
κατεβαίνουμε την πλαγιά. Τι όχι. Την κατεβαίνουμε νομίζω. Ξεσκεί. Όχι. Τι κάνεις. Αυτό, μα πάω να μάθω. Α. Ταιριάζει με το ξέρω πάρα πολύ με το φόντο. Λοιπόν. Εγώ έχω πάει με το αγόρι μου στο Καϊμάκ Τσαλάν. Στο Καϊμάκ Τσαλάν. Καϊμάκ Τσαλάν. Λοιπόν, και γιατί θέλω να μάθει snowboard. Να σε μάθει. Να μου μάθει, δεν το λέω αυτό ποτέ. Γιατί πας στο snowboard. Γιατί μου έχουν πει ότι είναι πιο εύκολο. Γιατί δεν ξέρω τίποτα από τα δύο. Και θέλω να μάθει snowboard, αλλά εγώ είμαι λίγο ανεπίδεκτη μαθήσεω, δεν ήμουν πάρα πολύ καλή. Και του είπα, κάνε μόνο σου. Για να μην σε ενοχλώ και εγώ πάνω πια μια σοκολάτα στο σαλέ τσαγάκι. Του χιονοδρομικού ή τσάινα. Όλες οι σωστοί. Αλλά μου έμεινε αυτό γιατί το φόρησα πριν. Και, και άμα το κρατήσει εκεί στον ήλιο θα σου μείνει και το σημάδι. Αυτά. Οκ. Okay. Κορίτσια, βαθμολογία. Νίνα μου, έχω δύο. Διαμαρτύρεσαι κι εσύ. Καθόλου δεν διαμαρτύρομαι. Μ' αρέσει τρομερά το κολάν. Ναι. Δεν ήξερα αν είναι ειδικό και μου είπε ότι είναι από ειδικό μαγαζί, ειδικά για αυτή τη δουλειά. Οπότε είναι τέλειο. Τι είναι εσωτερικό. Τα μποτάκια μ' αρέσουν. Και μ' αρέσει που είναι αυτό το στυλ που θυμίζουν και μια μάρκα πιο καλή και είναι παρόμοια. Και έχουν και το τακουνάκι, οπότε ψηλώνει το πόδι σου. Το χρειάζομαι κιόλας. Μ' αρέσουν τρομερά τα φλούο γιατί γενικά. Πάντα μ' αρέσαν τα φλού, γιατί εγώ και το φορώ και το 80 και το 90. Γενικώς μ' αρέσαν. Και χάρηκα που ξανάρθαν στη μόδα. Χαίρομαι που τα φοράς, χαίρομαι που βάλες και δύο. Και γενικά στο σκι μ' άρεσαν πάντα και τα άσπρα που φάνω από πάνω. Και μ' αρέσουν ακόμα. Ασημί χρυσό δεν χρειάζεται να πω. Μ' αρέσει. Τα γυαλιά είναι πολύ ωραία από τα διάλεξα άσπρα. Και το σκουφάκι που είναι το στυλ που κρέμεται και πίσω. Μ' αρέσει. Δηλαδή για μένα αυτή είναι μια εμφάνιση που θα έλεγα αφού το πήρε το κολάν, ωραία το μπουφάν, όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρόζα. Γεια σου, Ρόζα. Πατρίτσια, και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και αυτό που έχεις κάνει το ρόζ με το κίτρινο πράσινο. Ναι. Και το λευκό μ' αρέσει. Εντάξει, τα παπούτσια δεν σε κολακεύουν και τόσο, αλλά είναι για ό,τι καλύτερο μπορούσα να βρω, πίστεψέ με, γιατί γενικά με κολακεύουν πάρα πολλά παπούτσια, δυστυχώς, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω για να μην πάω σε πολύ... Και μ' αρέσει που έχεις βάλει και το κολάρ. Ευχαριστώ. Έτσι δείχνουν κάπως καλύτερα. Thank you. Αλλά είσαι μια κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 3,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ, Κωνσταντίνο, να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε. Αν είναι το βιβλίο των πρακτικών, όχι, έκλεισε το θέμα. Θέλω απλά να ζητήσω συγγνώμη. Όχι, όχι, έκλεισε το θέμα, δεν επιδέχεται συζήτηση. Καλά, με συγχωρείτε. Πάμε παρακάτω. Τέλεια. Λοιπόν, πήγε για να μάθει σκι, αλλά τελικά δεν. Snowboard, αλλά τελικά δεν έμαθα, ναι. Ναι, ναι, έμεινε στο μετά το σκι. Ναι. Και στο πριν το σκι και το μετά το σκι. Ναι, αλλά το γυαλί. Το γυαλί. Ναι, το γυαλί τι. Έμεινε, το φορούσα. Το φορούσα όταν έκανα την προσπάθειά μου να μάθω snowboard και μετά πήγα στο σολό που ήταν εκεί δίπλα την πλαγιά. Έπεσα πάρα πολλές φορές σίγουρα. Και πού πονάς? Την καρδιά. Εξαρτάται από την βαθμολογία μας, θα πονάω στην καρδιά. Να καταλάβουμε πώς έπεφτες. Ξέρω ότι πρέπει να μάθεις πρώτα να πέφτεις στο snowboard. Δεν ξέρω. Αυτό το που πονάς, ναι. Ναι. Λογικά κάπου από εδώ. Κάπου από εκεί. Έτσι όπως πέφτεις. Λογικά. Λοιπόν, άκου Πατρίτσια. Ακούω. Αυτό το look δεν είναι ωραίο. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ αμήχανα τα δύο φλούο. Μαζί με αυτό το κολάν, με αυτές τις μπότες οι οποίες είναι απέσιες, δηλαδή είναι χειρότερη βερσιόν. Τον γκρι δεν βλέπω που πάει, του γαντιού. Του γαντιού. Ναι. Εντάξει. Ωραία σημαίνει η τσάντα, που κάνει έτσι ένα pop-up. Ναι. Γύρε και λίγο από εδώ. Από όχι, εδώ. Όχι, από εδώ, γιατί το κεφάλι σου είναι βιαστής. Λοιπόν. Κακή δεν είσαι. Α, εντάξει. Σκι δεν έμαθες. Snowboard είπαμε, από το snowboard. Πιο εύκολο. Τα νύχια σου είναι τέλεια για snowboard επίσης, να τα λέμε το αυτά. Το snowboard δεν είναι πιο δύσκολο από το σκι. Εμένα μην με ρωτάτε, εγώ είμαι στα μετά το σκι. Πιο δύσκολο το είναι πιο δύσκολο το snowboard. Αναλόγως στην ηλικία. Εγώ θα σας αναλόγως πω. Στην ηλικία. Μου έχουν πει επειδή έχω καλή ισορροπία από το χορό ότι θα μου ήταν πιο εύκολο το snowboard. Δεν έχω προσπαθήσει να κάνω κανένα από τα δύο, οπότε ό,τι και να σας πω. Μάλιστα. Εγώ μόνο σκι. Αυτό μου έχουν πει. Δεν ξέρω. Ξεκίνα να μάθεις σκι τουλάχιστον. Το σκι τουλάχιστον πάει, κατεβαίνει. Γιατί σκι θα κάνεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Snowboard δεν θα κάνεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εντάξει, θα ξεκινήσω να κάνω σκι. Μπέτι μου. Κάνω και τα δύο.
Λοιπόν, Πατρίτσια, θα κρατούσα ένα από τα δύο φλού εγώ. Mm-hmm. Όχι και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Μ' αρέσει το πιο πολύ το κίτρινο, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Μέσα σε όλο το ασπρόμαυρο look. Μπράβο, θα το κρύβεις, είναι πιο ωραίο. Μ' αρέσει και η τσάντα. Το κολάν, ωραίο είναι σαν κολάν. Δεν νομίζω ότι σε κολακεύει πάρα πολύ όμως. Mm-hmm. Και δεύτερον, με τρελαίνουνε που βρήκανε να βάλουν τα κούνια και σε αυτά τα παπούτσια. Έχει κρυφό, δεν το είδατε. Δεν το είδε το κρυφό. Έχει πάτο. Έχει εδώ. Δεν το είδε που σε όλα τα αθλητικά βάζουν αυτό το τακούνι και το ψωνίζουν όλες. Αλλά δεν φαίνεται. Για να είναι τακούνι και βρήκανε και σε αυτές τις μπότες να το βάλουνε. Με τρελαίνει. Γίνονται ακόμα χειρότερες. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Λοιπόν, Πατρίσια, είσαι όπως λέμε το ποζέρι το ίδιο. Ναι. Ποζέρια είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ντύνονται πάρα πολύ καταπληκτικά, με φλούο, γυαλί, υπέροχο, κολλά, μπουφά. Και πάνε στο βουνό και πίνουν σοκολάτα, κοιτάνε τους άλλους κτλ. Έχεις ένα τέτοιο look και φαίνεται. Εμένα δεν με ενοχλούν τα φλούο. Ωραία είναι, πλάκα έχουν. Πλάκα έχει κοιτάντα. Δηλαδή είσαι ωραία εικόνα να την έβλεπα, αν εξαιρέσουμε αυτά τα υπέροχα παπούτσια τα οποία φοράς με το τακουνάκι. Το τακούνι εξπρέ το λεγόμενο. Φοβερό που βρήκα να βάλω ναι. σε αυτά. Θα ήταν μια ωραία εικόνα για να τη δούμε. Ξέρεις, κάπως έτσι, ας πούμε, να βλέπεις ένα κοριτσάκι το οποίο περπατάει χαρούμενο και χαριτωμένο. Μάθε κάτι να κάνει, μια που πάει στο βουνό. Ωραίο. Κατρακύλα, το είπαμε. Ωραίο ο αθλητισμό, η κατρακύλα, μάθε τούμπες. Μπορεί να κάνω μεγάλη επιτυχία τα αγγελάκια στο χιόνι. Τα αγγελάκια. Αυτά τα κάνω εξαιρετικά. Είναι καταπληκτικά. Ωραίο είναι πάντως να μάθετε και να κάνετε και κανένα άθλημα βουνού. Χειμερινό. Μια που πας στο Καϊμάκ Τσαλάν. Και που είναι και ωραία εκεί, πολύ ωραία. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από τα τη παιδιάδα, γιατί δεν κάνω ένα άθλημα γενικότερα. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Όλοι μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε άθλημα. Αρκεί να έχουμε ένα ωραίο δάσκαλο, να μας μάθει ο δάσκαλος στο αθληματάκι και να το κάνουμε και να χαρούμε και εμείς το χειμώνα και να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Είμαστε Έλληνες βέβαια και γουστάρουμε τη θάλασσα περισσότερο από το βουνό. Ναι. Κάπως έτσι έχει γίνει. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ακόμα 8. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ήρθε η στιγμή να δούμε τη συνολική κατάταξη των κοριτσιών με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν για σήμερα για να δούμε ποια δύο κορίτσια είναι πιο ψηλά από τα υπόλοιπα. Τα δύο κορίτσια που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία για σήμερα είναι... Είναι η Μαρία και η Εύα. Καλώς τες. Γεια σου πάλι. Μαράκι, γεια σου, η γνωστή σου θέση. Εύα, πρώτη φορά. Αλληλούια! Είδες το γράμμα στον Άγιο Βασίλη! Λες να πιασέ, τόπο! Τώρα είσαι στην κρίση των συμπαικτριών σου. Ναι, σε είδα από την αντίδρασή σου. Δεν τα μετράω πια. Είμαι σίγουρη δεν θα βγω, οπότε... Σήμερα αλλά αλλάζουν τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα. Χαίρεσαι. Ναι, πολύ, ναι. Εννοείται, πώς δεν χαίρομαι. Γι' αυτό προσπαθώ. Μαράκι, εσύ. Κι εγώ εννοείται χαίρομαι. Με μια φίλη σου. Ναι. Ακόμα καλύτερο. Είμαστε και στα ίδια χρώματα. Περίπου. Σήμερα. Για να δούμε ποια από τις δύο θα είναι νικήτρια για σήμερα. Λοιπόν, κορίτσια μου, την Πασαρέλα θα την ευχαριστηθείτε και οι δυο σας σήμερα. Παρακαλώ, ένα μπράβο και στις δυο σας. Χέρι, χέρι. Να τις πάλι. Λοιπόν, να πούμε ότι η νικήτρια θα είναι μία από τις δυο σας και θα πάρει δύο βαθμούς. Με τους καινούριους κανόνες, οι οποίοι δεν αρέσουν στη Χριστίνα. Και έδινε απλόχερα τα πεντάρια της. Είδες. Διαφοροποιήθηκε το αποτέλεσμα σήμερα. Χάρη σε σένα. Μαράκι, πιστεύεις θα σε στηρίξουν και σήμερα τα κορίτσια? Δεν ξέρω. Γιατί χθες ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για σένα. Ε,
δεν θεωρώ ότι είχε ευκολία χθες, γιατί ούτως ή άλλως, εγώ βασικά χθες δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Είναι το ίδιο να είσαι με την Εύα που είναι εδώ τρεις μήνες με σένα και το ίδιο με την Ίνα που χθες είχα τη δοθεί δύο φορές. Το λέω ξεκάθαρα βαθμολογικά. Γιατί ναι, αλλά τα κριτήρια στιγμή... δεν ήταν βαθμολογικά, ναι. Δεν ήταν αντικειμενικά, καθώς η Νίνα χθες συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία από σένα, αλλά εσύ ήσουν η νικήτρια. Άρα βλέπεις ότι τα κορίτσια είναι οι δύο πλευρές, η δεν ψηφίζουν. Είναι. Ψηφίσανε από τη μία ίσως κάποια βαθμολογικά, ίσως κάποια για το συγκεκριμένο outfit. Οπότε δεν ήξερα ποιο από τα δύο θα επιλέξει κάθε κοπέλα να κάνει. Ναι. Γι' αυτό και δεν ήμουν σίγουρη. Ωστόσο, σήμερα είμαστε δύο παλιές που θέλω να πω ότι ένα μπράβο στην Εύα, που έχουμε αντέξει και γενικά που έχουμε αντέξει. Τέσσερα κορίτσια είμαστε από την αρχή και κάποια άλλα που ήρθαν πολύ νωρίς. Εντάξει, δεν είστε και στο survival. Όχι, θέλω είναι, να πω είναι ότι, περίπου. Θέλω να πω ότι είναι ένα σκόπος, μια δουλειά που ναι, μεν είναι ευχάριστος, αλλά θέλει προσπάθεια. Δεν είναι όπως φαίνεται εύκολο. Δεν είναι όπως φαίνεται ακριβώς. Εύα, εσύ τι πιστεύεις? Για ποιο πράγμα? Ποιο θα στηρίξουν τα κορίτσια, οι συμπαίκτριες? Δεν ξέρω. Εσύ δεν έχεις βγει ποτέ νικήτρια. Ξέρουμε όχι, όλοι πόσο βγει. Πολύ το θέλεις. Και λυπάμαι γι' αυτό, η αλήθεια είναι που δεν έχω βγει τόσο καιρό, γιατί προσπαθώ κι εγώ το ίδιο με τις άλλες κοπέλες. Αλλά εντάξει, επειδή οι κριτές από την αρχή ήταν πολύ αυστηροί μαζί μου και το συνεχίζω και το λέω αυτό, απλά τώρα επειδή έχουν δει ότι εξελίσσομαι και μαθαίνω και κάνω πράγματα και κάνω και υπερπροσπάθεια καμιά φορά, οπότε και εκείνοι τώρα πια μου δίνουν και κάποιον βαθμό που βλέπουν ότι αξίζει. Ενώ στην αρχή ήταν λίγο φιδωλή μαζί μου. Προφανώς για να είσαι σε αυτή τη θέση σου δώσανε κάποιον βαθμό. Ναι, βαθμούς. Αυτό λέω. Ότι με βαθμολογούν αναλόγως του συνόλου μου. Πιστεύεις ότι τα κριτήρια για να ψηφίσουν τα κορίτσια θα είναι η βαθμολογία ή κάτι άλλο, οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ σας? Οι σχέσεις μας με τα κορίτσια είναι ίδια και με εμένα και με τη Μαρία, οπότε δεν το πάρω έτσι. Το μόνο που μπορεί να γίνει... αυτό δεν γίνεται, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι, οπότε έχουμε άλλες σχέσεις ο καθένας με τον άλλο. Άρα δεν γίνεται περίπου, να σε αντιμετωπίζουν περίπου το ίδιο. Περίπου τις ίδιες σχέσεις έχουμε. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον, δεν ξέρω. Οπότε... δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Εγώ έτσι πιστεύω, αν ρωτάς εμένα προσωπικά. Καλές βαθμολογίες, ε. Πώς? Εμείς, λέω, οι κριτές που δεν δίνουμε καλές βαθμολογίες. Στην αρχή είπα, όχι τώρα. Στην αρχή είχες παρουσιαστεί ως μια κοπέλα που έρχεται εδώ πέρα για να γίνει παρουσιάστρια και όχι για να μας δείξει το στυλ της. Και τι σχέση έχει αυτό τώρα? Πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι εμείς είχαμε εδώ. Επειδή το είχα πει. Επειδή και το είπες και το έκανες. Όσο εξελίσσεσαι, ναι, αυτό είπα, δεν το ακούσατε όλο. Είπα ότι επειδή. Είπες ότι ήταν αυστηροί και εξακολουθούν να είναι αυστηροί μαζί μου. Λες και δεν εξακολουθώ είμαστε με τα κορίτσια. Να το πιστεύω ότι ήσασταν, είπα. Όχι. Όχι. Είναι ακόμα αυστηροί μαζί μου. Λες και είμαστε εσκεμμένα αυστηροί μαζί σου. Στην αρχή ήσασταν πιο πολύ. Στην αρχή δεν είχε να τίποτα. Μετά στην που άρχισε να εξελίσσεσαι, δεν υπάρχει λόγο να κάνει προφανώ. Σου δίναμε βαθμού. Στην αρχή δεν είμαστε με όλε το ίδιο. Η απόλυτη, με όλες. Εγώ νιώθω ότι ήσασταν λίγο πιο πολύ μαζί μου, επειδή είχα εκφράσει την επιθυμία μου ότι γι' αυτό είχα έρθει εδώ. Όχι, και ίσως γιατί ήρθε. Μπορεί να κάνω λάθος. Λέω πώς το σκεφτόμουν. Υπήρχαν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν είχες ένα ιδιαίτερο look να μας δείξεις. Και ήταν και πάρα πολύ λάθος. Είχε πολύ κακά look και έδειχνες. Δεν είναι έτσι, απλά δεν το είχα βρει ακόμα. Πώς δεν είναι έτσι, εσύ ακόμα και σήμερα και χθες και προχθές, οτιδήποτε και να σου πούμε, έχεις πάντα μια διαφορετική άποψη. Ναι. Εάν δεις αυτά που φόραγες στον πρώτο μήνα, ναι, ειλικρινά σου μιλάω, θα πεις πώς ήταν. Μα και αυτά, κύριε Αργυρόπουλε, δικά μου ρούχα είναι που τα φοράω λοιπόν, στη ζωή μου. Απλά δεν το είχα βρει ακόμα. Ωραία, άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια εξέλιξη σε μια κοπέλα όπως εσύ και μπράβο σου, που δεν είχες καμία επαφή με το στυλ. Εντάξει, μαθαίνω γρήγορα τότε το και εξελίξε. Τρεις μήνες είναι και πολύ γρήγορα. Έτσι. Τι είναι, πολύ τρεις μήνες. Άμα το βάλουμε κάτω είναι λίγος ο χρόνος. Απλά επειδή ο χρόνος κυλάει εδώ πιο γρήγορα, είναι σαν να είμαστε αλλά ένα χρόνο. Αλλά δεν έχει να κάνει όμως, Εύα, με τη βαθμολογία μας, ότι εμείς ήμασταν άδικοι σε σένα. Καλά, έτσι, εντάξει, εγώ επειδή στεναχωριόμουν, έτσι το έβλεπα. Καλά, πες και ένα ευχαριστώ στη Χριστίνα σήμερα που σε βοήθησε με το πεντάρι. Γιατί η Χριστίνα με βοήθησε? Σε βοήθησε και η Χριστίνα. Εντάξει, για 0,2 σε βοήθησα εγώ. Και άλλοι σε βοηθήσανε. Είναι γενική η βαθμολογία, νομίζω. Δεν φταίει μόνο η Χριστίνα. Όχι, δεν είπα ότι φταίει. Ναι, Εύα μου, ναι. Σε βοήθησα, εντάξει. Εγώ φταίω που είσαι εκεί πάνω. Γενικά, δεν είπα ότι φταίει κάποιος. Είσαι επάξια εκεί που είσαι τώρα, αλλά σε βοήθησε λίγο. Γιατί επειδή παίζουμε με τα 0,1, 0,2, 0,3,
Αφού έβαλε σε όλες τις κοπέλες. Παίρνει άρα ίσως όχι σε όλες, εκτός από την Κυριακή και την Κωνσταντίνα. Οι οποίες όμως δεν ήταν ψηλά στην κατάταξη. Και εσείς βάλατε όμως 3 και 4. Βάλετε μεγάλους βαθμούς στην Εύα. Οπότε δεν πιστεύω ότι τόσο πολύ βοήθησα εγώ την Εύα να είναι εκεί πάνω όσο εσείς. Όχι, όχι. Εμείς δεν κάνουμε κάποια διαμαρτυρία όμως. Εμείς βάζουμε τους βαθμούς που πιστεύουμε. Και εγώ τους βαθμούς που πιστεύω κάνω. Έχω πλάκα μου. Ολοκληρώσατε. Βεβαίως, δεν έχω ωραία. Να πω κάτι άλλο. Η Μαρία αναρωτιέται γιατί συμβαίνει αυτό όταν είναι και εκείνη εδώ. Μαράκι μου, δεν θέλει κανείς να σε ρίξει. Απλά τώρα είχε ανοίξει πάλι ένας διάλογος. Το πω λίγο έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θέλω να την αντιμετωπίσετε έτσι με σοβαρότητα, γιατί η νικήτρια παίρνει 2 βαθμούς. Είναι 2 συμπαίκτριές σας που έχουν κάθε λόγο να βρίσκονται εδώ πέρα. Είναι η Μαρία και η Εύα, η Εύα και η Μαρία. Θα ξεκινήσουμε, Χριστίνα, από σένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είπα και τη Δευτέρα, που ήταν πάνω η Φωτεινή και η Νίνα, η αιτιολογία μου ήταν ξεκάθαρα ότι ψηφίζω τη Φωτεινή γιατί πιστεύω ήταν η καλύτερη την ημέρα της Δευτέρας. Mm-hmm. Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, λοιπόν, θα ψηφίζω την νικήτρια της ημέρας, σαν τον καινούριο κανόνα που μας έχει διδοθεί. Αλίμονο, λοιπόν. Και ψηφίζω την Φωτεινή, λέω. Την Μαρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Με μπερδεύουνε. Αυτό. Ευχαριστώ. Και χθες, τη Δευτέρα έγινε αυτό. Την Τρίτη, πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ήταν η Μαρία και η Νίνα. Ναι, το ίδιο θα ψηφίζω. Θα ψηφίζω ποια είναι η καλύτερη από αυτές τις δύο. Γιατί προφανώς υπάρχουν στιγμές που δεν συμφωνούμε μεταξύ μας και δεν συμφωνούμε και με τους κριτές. Καλά, λίμωνο. Οπότε δεν μπορώ να. Και κάθε μέρα να αλλάζει τρόπο που ψηφίζει και ο καθένας έχει. Αυτό. Ωραία. Κωνσταντίνα μου. Δεν ξέρω. Σήμερα μ' άρεσε πιο πολύ της Μαρίας στο look, αλλά απ' την άλλη και η Εύα είναι πρώτη φορά εδώ και το θέλει πάρα πολύ. Εντάξει. Δεν με έχει στηρίξει πάρα πολύ, αλλά θα το δώσω. Τι να κάνω. Λες και τα δικά. Τέτοιο μπελά που βρήκαμε. Γκούφο φιλενάδα. Γίναμε τώρα. Δώσ' το. Συγγνώμη, Μαρία. Άρα η ψήφο σου. Τι συγγνώμη, Μαρία. Και στη θέση σου να ήταν νομίζω το ίδιο. Από μία ψήφο ή κάθε μία, Νίνα μου. Εμένα. Το ότι έλεγες ότι δεν καταλάβαινες γιατί στην αρχή τα look δεν ήταν καλά, με ανησυχεί λίγο. Γιατί όχι, δεν αυτά αυτό. Που έδειχνες στην αρχή, καταλαβαίνω ότι στεναχωριέσαι, αλλά αν σήμερα ντύθηκες έτσι, θα έπρεπε να καταλαβαίνεις γιατί τότε δεν ήταν τόσο ωραία. Καλά, τότε ήταν καλοκαίρι, μόλις είχαμε ξεκινήσει και δεν είχαμε πανοφόρια, κατοφόρια. Φορούσα ένα φόρεμα, το οποίο το φοράω ένα φόρεμα έξω που είναι καλοκαίρι. Μετά, ωραία. Μετά εξελίχθηκε. Εντάξει, μετά εξελίχθηκε. Αντί να κάνεις το σταυρό του, επιμένεις. Επιμένεις. Καλά το σταυρό μου. Αντί να κάνεις το σταυρό σου, ότι έχεις μάθει να χαρείς, να περνάς ευχάριστη ημέρα σου. Εντάξει, μην το ισοπεδώνουμε κιόλας. Μα τι να ισοπεδώσουμε δηλαδή. Τι. Μη μου κάνεις μούτρα και οι σκηνές. Επιμένεις για κάτι το οποίο δεν ήταν ωραίο. Και επίσης η Νίνα τότε ήταν τηλεθεάτρια. Επειδή ήταν καλοκαίρι δηλαδή. Ναι. Τι σχέση έχει επειδή ήταν καλοκαίρι. Καλά σου. Όχι, πες το αυτό. Η Νίνα το έβλεπε το παιχνίδι ως τηλεθεάτρια τότε. Ναι. Οπότε ακούστε και έναν άνθρωπο που είναι απ' έξω. Ναι. Που δεν ήταν εδώ. Θεωρώ ότι της Μαρίας το look είναι πιο σωστό για το βουνό και αυτό που μας είπε ότι πάει. Δηλαδή το ποτάκι είναι πιο σωστό. Το δερμάτινο παντελόνι που είναι κάπως πιο προχωρημένο και είναι φαρδί και αυτά, εγώ το θεωρώ υπέρ. Και μ' αρέσει το look που έχει κάνει. Οπότε, μόνο για αυτόν τον λόγο θα το δώσω. Δηλαδή, θα μπορούσα να το είχα δώσει και στην Εύα, αλλά θα πω τη Μαρία λόγω των παπουτσιών. Πολύ ωραία. Φωτεινή μου. Μαρία. Τρεις ψήφους έχει η Μαρία, μία έχει η Εύα. Ιωάννα. Εγώ θα δώσω την ψήφο μου στην Εύα, γιατί ξέρω ότι το θέλει πάρα πολύ και θα ήθελα να τη δώσω σήμερα να το χαρεί λίγο. Ευχαριστώ. Πατρίτσια. Εγώ το εκτιμώ πολύ. Ότι είναι καλύτερο το look της Μαρίας, για να είμαι δίκαιη. Αλλά αφού και εγώ 5 της έβαλα. Ότι επειδή είναι η μόνη κοπέλα από τις 4 που ήταν από την αρχή του παιχνιδιού, η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ, και θεωρώ ότι κάποιες φορές που ήσουν πάρα πολύ κοντά σου να κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια να είχες κερδίσει. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο look ήταν ακριβώς. Και επειδή θεωρώ ότι έχεις πάρα πολύ καλή πορεία και εξέλιξη, θέλω να ψηφίσω εσένα για να κερδίσεις. Ισοπαλία τα κορίτσια από 3 ψήφους. Κωνσταντίνα. Θα το δώσω στην Εύα, γιατί μου αρέσει η εξέλιξη που πάει να κάνει και που κάνει.
Η Μαρία, εντάξει, είναι πάντα πάρα πολύ ωραία και έχει βρεθεί πολλές φορές εκεί. Και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να δώσουμε και στην Εύα, όπως και η βαθμολογία μου αντίστοιχα με τις δύο παίκτρες, στην Εύα ήταν πιο υψηλή από ό,τι στη Μαρία. Ευχαριστώ. Κυριακή. Εμένα σήμερα μου άρεσε λίγο περισσότερο, η αλήθεια είναι, η Μαρία, Εύα μου. Αλλά θα δώσω την ψήφο μου σε σένα για την εξέλιξη που έχεις έως τώρα στο παιχνίδι. Σε ευχαριστώ. Ρόζα. Λοιπόν, εμένα πιο πολύ μου άρεσε η Μαρία, αν και όντως αξίζει την ψήφο η Εύα γιατί το θέλει τόσο πολύ, αλλά θα ψηφίσω τη Μαρία γιατί μου άρεσε πιο πολύ το look. Παρ' όλα αυτά, η Εύα έχει 5 ψήφους, οπότε η Εύα είναι η νικήτρια για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι. Η Μαρία συγκέντρωσε 4. Είδες το γράμμα σου. Μια σου πω κάτι, κοίτας και email. Το διάβασε αμέσως. Δεν χρειάστηκε και τον χρόνο. Του έστειλα τα βάρη. Μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου. Ευχαριστώ πολύ τα κορίτσια. Εύα, παίρνεις 2 βαθμούς. Φτάσαμε στο τέλος. Πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, πλησιάζουμε στην Παρασκευή μας, στον καλά μας. Έχουμε ακόμα πολλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πολλά φιλιά. Bye.